Έχει ένα μήνα ή κάπου ένα έργο θα μετέφερε τα αποτελέσματα. Τον άκουσα, έτσι δεν είχα μήνα υπογραφή. Είχα πει τότε σε κάποιους φίλους για τις παρέμβασεις που ήταν επισκεφτείτονται στη Ιερά και γύρισαν ενθουσιασμένοι ότι εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Και φαίνεται ότι είχα δίκιο. Διότι μέσα σε όλα τα κακά που συμβαίνουν στη χώρα μας υπάρχει αυτή η δεδομένη πλέον αναξιοπιστία της διοίκησης σε όλα τα επίπεδά της. Και όχι τώρα, χρόνια τώρα. Ο δεματοποιητής είχε αποκριθεί σαν μια προσωρινή ενδιάμεση λύση για να συμβαχθούν τα δέματα και να μεταφερθούν κάπου. Όχι σαν μια λύση, εκεί, σαν μια σύγχρονη λύση. Ίσως να ξεγελάσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην βάζει πρόστιμα, ίσως πολλά κεριά. Λοιπόν. Μετά από μεγάλη έρευνα που έκανα προσωπικά ο ίδιος, μετά από πολλές αναζητήσεις για αυτό το θέμα, να δούμε τι επιτέλους κάνουν άλλοι. Άλλοι δήμοι, άλλοι άνθρωποι, άλλες χώρες. Φαίνεται ότι υπάρχουν πρακτικές που εφαρμόζονται, έχουν υλοποιηθεί πάνω σε σχεδιασμούς και πολλές λύσεις. Δεν είναι μία λύση. Μία λύση είναι η καύση, το προστάσιο βαχαίη, παραγωγής ενέργειας, με πυρόλυση, θερμόλυση. Μία σκανδιναβική άλλη πατέντα είναι με πλάσμα το λεγόμενο, αλλά το εφαρμόζω και στην Αμερική. Υπάρχει και εγώ αυτήν προέκρινα για την παρούσα κατάσταση και που ταιριάζει σε εμάς, γιατί μην περιμένετε δέματα να κουνηθούν. Ούτε το Υπουργείο αυτό που πήγε να περάσει, που είναι μια σύγκριση, εγώ το είχα πει για τη μεταφορά στην Αθήνα, όταν επιτρέπονταν μεταφορά. Από το 2008 και πέρα σταμάτησε. Δέματα στην εθνική οδό δεν βγαίνουν. Υπάρχει νόμος. Ούτε σκουπίδια μεταφέρονται, ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Κουκουλόπουλος τον είχαμε επισκεφθεί με την ΠΕΔ και είχε υποσχεθεί τροπολογία για να επιτρέψει. Δεν έγινε. Πέσανε πάνω για την ΕΕ, δεν ξέρω τι τη αφορά. Δεν πέρασε η ίδια τροπολογία που θα επέτρεπε τη μεταφορά. Η μόνη, κατά τη γνώμη μου, αν έχετε κι εσείς, θα μας δοθείς όμως άλλες προτάσεις, άλλες απόψεις υλοποιήσεις. Η μοναδική λύση που μας ταιριάζει, γιατί έχουμε και τα δέματα που πρέπει, δεν είναι τα σκουπίδια που παλεύουμε τώρα να διαχειριστούμε, πρέπει να διαχειριστούμε και τα σκουπίδια που είναι εσωρευμένα. Η μοναδική λύση που μας ταιριάζει, που φαίνεται από τις πληροφορίες που έχω, να είναι περιβαλλοντικά η αθωότερη, που είναι η οικονομικότερη για τους δημότες. Είναι ένας τρόπος, μια τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί, που τα κάνει τα σκουπίδια αφού το πρώτο και το τελευταίο είναι η διαλογή, δεν χωράει. Η βολή για την ανακύκλωση είναι το πάνω. Και μετά η κομποστοποίηση του υπολείμματος. Μια τέτοια λύση έχει εφαρμόσει, τώρα είναι νομίζω στον δεύτερο μήνα μιας πιλωτικής εφαρμογής, ο Δήμος Ευρώπη, Σκάλα. Όσον αφορά το τεχνικό μέρος, ασφαλώς δεν είμαι ο καταγγελότερος άνθρωπος, αλλά έφτασα μετά από αναζητήσεις και πληροφορίες στον κύριο Θεόφιλο Φαγαδάκη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος για την Ευρώπη δύο εταιριών που ασχολούνται με το θέμα αυτό, της Βόρεια και της Βάσκους. Τον παρακάτω
παρακάλεσα λοιπόν και δραστηριοποιείται στον τομέα αυτόν, τον παρακάλεσα να έρθει εδώ για να μας πει με λίγα λόγια, αλλά για να καταλάβουμε τι είναι, τι σημαίνει αυτή η λύση και πώς εμείς εδώ μπορούμε να την προσαρμόσουμε στα δικά μας μέσα και στα δικά μας δεδομένα. Το μέρος που έχει σχέση με τα διοικητικά θέματα είναι ένα άλλο μέρος. Έχω κάνει έρευνα και σε αυτό και ο Δήμος Ικαρίας είναι και αυτός στην διαλογική και ξεκίνησε τις διαδικασίες πάρει αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και Διευθύνσης. Υπάρχουν τρόποι, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά και ασφαλώς σε άλλη συνεδρία. Σε επαναλαμβάνω, απόψε δεν θα ληφθούν αποφάσεις. Απόψε θα γίνει η ενημέρωση για αυτή την τεχνολογία. Θα τεθούν ερωτήσεις που πιστεύω ότι ο κ. Χαγαλάκης είναι πρόθυμος να απαντήσει όσο δύναται. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, τέλος πάντων. Η λύση, χωρίς να θέλω να απελήθει, αυτή που είναι αποκλειστή, ατελέσσορη, απελήθει, είναι η λύση που δεν είναι μόνη της, δεν χρειάζεται που δεν είναι αυτό. Παρακαλώ, κύριε Καραδάκη. Μιλήστε μας, καθίστε, τι είναι αυτή η Εγώ πήγα τάσσον πρόβλημα. Καλησπέρα. Μου είπατε ότι είχατε κάποτε ξανά εδώ πριν από 3-4 χρόνια. Το 2009, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει από επιτελείο από μένα μια πρόταση, όπως είπες, και τότε αποφασίσαμε να δημοτοποιήσουμε. Όπασε η περιφέρεια, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Όπασε το εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι παράδειγμα. Να προχωρήσουμε. Θα γίνω σε τότε, έχω παραδείξει το όφελος. Είμαι ο πρόεδρος τόσο ετετά SMT. Και 22 εταιριών θηγατρικών, οι οποίοι ασχολούμαστε με θέμα εναλλακτικών πηγών ενέργειας και διαχείρισης σκοπιών 1996. Γενικά απόβλητα. Είμαι αντιπρόσωπο, είμαι η εταιρεία του Μαλβίνα αντιπρόσωπη Ευρώπης, δύο συστημάτων αποκλειστοποίησης, οι οποίες δουλεύουν σε 5.600 εργοστάσια στη Γερμανία και στην Αυστρία. Έχουν ξεκινήσει ήδη δύο πιλωτικά, ένα στον Ευρώτα και σήμερα στην Ικαρία. Στον Ευρώτα είμαστε υπερκοντά πριν τι εταιρείε που ήταν αυτά, στον Ευρώτα στην Ικαρία με την Ευρώτα. Εμείς, βάσει της νομοθεσίας που μπορεί να γίνει ένα τρίμηνο πιλωτικό, το οποίο κάνουμε, φέρνουμε ένα ειδικό κοντέινερ, κλειστό με όλες τις πιστοποιήσεις και τις άδειες, πάντα συζητάμε οτιδήποτε έχουμε και όλες τις πιστοποιήσεις και τις άδειες και τα άλλα και τα χάσπα κλπ. Κάνουμε μια προσωρινή χειροδιαμηγή, δηλαδή έχετε σκουπιδιά, πηγαίνετε να ανακυκλώσουμε σε ένα κλάι χειροκίνητο, μια καλή καλή δηλαδή. Από εκεί πέρα δεν το οργανικό, το επεξεργαζόμαστε ανάλογα το σημείο που είμαστε, αν είμαστε κοντά σε σπίτια με εναπόθεση και σκέπασμα. Εάν δεν είμαστε κοντά στη σπίτια, μπορούμε να πάρουμε μηχανή, είναι διαφορά πλέον 4 ημερών επεξεργασία και παράγουμε ένα ενταχοβελτιωτικό. Το οποίο είναι δεύτερη και τρίτη μορφή, γιατί η χειροδιαλογή δεν μπορεί να κάνει 100% το γυαλί, το σύνολο κτλ. Είναι όμως ένα πάρα πολύ καλό πιστοποιημένο ενταχοβελτιωτικό που το δίνουμε ένα εγώ το τόνο ή και δωρεάν στου αγρότε να το πάρουν. Τα ανακυκλώσουμε, τα διοικητεύουμε εμεί, άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ μικρό κόστο, μια ολοκληρωμένη διαχείριση, δεν θα έχουμε κάτι. Δεν θα έχουμε κάτι, τίποτα, όπως προτείνουν άλλοι μεθόδοι τα λοιπά, και βγάζουμε ένα πρώτο προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει ένα τρίμηνο πιλωτικό, όπως λέει η διαδικασία, βάσει του Υπουργείου. Ταυτόχρονα θα συνεχίσω κάτι άλλο, πριν τις εκλογές ψηφίστηκε το άρθρο 86, το οποίο πλέον απαγορεύεται και να τα κουμπίσετε οτιδήποτε αν δεν έχει αδρανοποιηθεί. Είναι καινούργιο άρθρο. Αν δεν αδρανοποιηθεί κάτι, απαγορεύεται να τα κουμπίσετε. Και αν πάρουν μετρήσεις αυτή τη στιγμή από το πρόεδρο που έχει το περιβάλλον, πάρει μια μέτρηση στον χώρο και βρει κάτι έξω από τα όρια, θα πρέπει να κλείσει και ο συγκεκριμένο χώρο. Αν το πράγμα έχουν δυσκολίσει πάρα πολύ. Για εσά, όχι για μένα, δεν έκανα και εγώ, το άρθρο δεν λένε. Λοιπόν, εμά η πρότασή μα είναι ότι μπορούμε να φέρουμε τα μηχανήματα σε ένα χώρο του Δήμου ή εκεί που υπάρχει, που είναι και αδελφισμένο, να δελφισμένο ακόμα καλύτερα. Αν και το τρίμηνο πιλωτικό μπορεί να. Φέρνουμε ένα κοντέινερ λοιπόν. Μπορεί χωρίς αδειόδοτες να δουλέψει. Μπορεί και χωρίς αδειόδοτες, βεβαίως. Το επιτρέπει το άρθρο, τη στιγμή όμως που είναι. Δεν μπορείς πάνω σε χάρη να πάρεις ιατρικό, δεν μπορείς να πάρεις βαρέο. Αλλά τη σκουπιδιά σε εσύ το μπορεί να την πάρει. Φέρνουμε ένα κοντέινερ, ειδικό είναι κινούμενο μέρος. Έτσι, μόλις το λέει αυτό, κάνουμε χειροδιαλογή, 4-6 θέσεις ανάλογα όσο θα χρειαστεί και τις ποσότητες που έχουμε.
το οργανικό σε 2,5 εβδομάδες το ετοιμάζουμε σε κοπό. Φωνάζω τον κόσμο να το πάρει, δεν θέλει να το πάρει, δεν πειράζει, το δείχνει, δεν έχουμε εμείς την αγορά. Και από εκεί πέρα βλέπετε τι θα έχουν κάνει. Αυτό που κάνουμε, αν σας αρέσει, μπορεί να πάει στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση ποια είναι? Εμείς μπορούμε αυτό το χρηματοδοτούμε σε συνεργασία πάντα με το Δήμο, να κάνουμε μια μεγάλη μονάδα πολύ χρηματοποιημένη, η οποία δεν ζητάμε από το κράτος, από το Δήμο, τον πολίτη, τίποτα. Και κάνουμε την επέκταση σε παραγωγή βιοαερίου, το οποίο είναι υποχρεωμένη ιδέα να το πάρει. Ιδέα βέβαια. Μέχρι να γίνει το εργοστάσιο, μπορείτε να πάρετε άδεια για άλλα τρίμηνα, να λειτουργήσει το έργο, αφού λειτουργεί και είναι σωστό, μέχρι να γίνει η μεγάλη μονάδα. Αφού γίνει η μεγάλη μονάδα και λειτουργήσει, πλέον αρχίζει πλέον ο πολίτης να μην χρεώνεται για το σκουπίδι, παρόλα αυτά όμως να παίρνει κέρδος, γιατί βγαίνουν κέρδη, τα οποία αυτά έχουν στο Δήμο και γίνονται δρόμοι, γίνονται σχολεία, γίνονται παιδικές καρέκλες, κτλ. Μια πλήρη διαχείριση, είναι πλήρη στα 38 χρόνια στην Ευρώπη. Και μάλιστα να σα πω ότι το λέω με χαρά μου, γιατί πήραμε έργο στο New Jersey μετά από 17 εταιρείες που πήγαν στο New Jersey για μερική πολιτική τα πράγματα. Προκληθήκαμε πρώτοι και δεν υπήρχε δεύτερο. Ήδη γι' αυτό είμαι μόνο που σήμερα εδώ, δεν έχω την τελείω γιατί είναι όλοι εκεί. Λοιπόν, οτιδήποτε εδώ δεν είμαι χημικό μηχανικό, το ξέρω πολύ καλά τη δουλειά. Αν είστε κάποιο χημικό μηχανικό, θα αναρωτήσει κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είμαστε και εγκεκριμένοι και από τι 4 οικολογικές οργανώσεις. Έχουμε κάνει και υπογραφή από αυτό και τη συγκεκριμένη μεθόδο. Σαφώς όσο λειτουργούμε, γι' αυτό λέμε πιλωτικό, έρχονται, μετράνε, κάνουν, δεν μας απασχολεί. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει οτιδήποτε, οι μετρήσεις έχουν πάρει είναι στάνταρ. Όλα μας τα μηχανήματα έχουν όλες τις πιστοποιήσεις, τα πάντα. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε κάτι. Κάνουμε τη δουλειά μας, κερδίζουμε όλοι, κερδίζει το περιβάλλον, κερδίζουμε εμείς, κερδίζει και ο κόσμος αργότερα. Και όλα μαζί. Δηλαδή έχουμε μόνο ένα κέρδος. Έτσι έχουμε και το χαρτί μέσα από το χαρτί του Δημαρχού. Λοιπόν, αυτό μπορεί αν πάρετε μία απόφαση, καταρχήν να σου πω και αυτό είναι πάλι χαρά μου και το λέω και στο Δήμο Ευρώπη και στο Δήμο Ιταλία, σε όλα τα χρονικά το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διαδημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε ομόφωνη απόφαση. Σε όλα τα χρόνια. Μόνο για μας έγινε ομόφωνη απόφαση. Μας δοκιμάσουν εγώ τα δουλεύει, είναι επιτυχημένη. Η Ιταλία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα λόγω των εκλογών, θα ξεκινήσουμε σε 10 μέρες περίπου. Επίσης, αν πάρετε απόφαση, εγώ μπορώ να πω στον ίδιο χώρο να λειτουργήσω. Θέλω περίπου 3-4 εβδομάδες για να οργανωθώ από μέσα και να σπίσω πρόβλημα. Δεν μπορείτε να πάρετε αυτή τη στιγμή με το άρθρο 86 ούτε ένα γραμμάριο μέσα από αυτό το χρόνο που δεν θέλετε. Δεν θα έχουμε κάτι. Το ιατρικό απόβλητο που μπορεί να σπάνει περίεργο αλλά η σελίδα χρησιμοποιημένη είναι ιατρικό απόβλητο. Φεύγει με ειδική συμβασία ειδικό προσκοτήρι, όπως λέει η νομοθεσία, και πηγαίνει στην ΕΣΟΝΕΣΟΝΑΛΦΑΛΦΑ. Και εκεί σταματάνε όλα. Πλήρη διαχείριση, 100% μηδέν υπόλοιπα, μηδέν ρήπους και το δικό του Gate 3 να το πούμε, γιατί εμάς συμπληρούμε θα είναι με το Gate 3. Δηλαδή, πόσο τόνες θα έχετε, σας λέω ότι θέλω τόσα, θα το βρούμε ανάλογα με την ποσότητα, πόσο θα είναι αυτό κτλ. Πολύ λιγότερο από ό,τι σας στοιχίζει τώρα αυτή τη στιγμή για να τα έχετε εκεί. Τελειώσατε. Καταρχήν, πέρα φορά, αλλά... Έβαλε τη συζήτηση την οποία είχαμε κάνει. Μου είχατε πει ότι... Είμαστε πάλι το μικρό, θα τα καταλάβω. Όχι, εντάξει. Ότι θα χρειαστεί... Μου είχατε πει ότι θα χρειαστεί μία επίστρωση μιας επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών. Ανάλογα τις ποσότητες, γιατί δεν μπορούν τα υγρά να πηγαίνουν στον υλικό ορίζοντα. Εμείς τα αποθηκεύουμε και τα κάνουμε διαβολική πάλι στο σειράδι. Δεν βάζουμε τίποτα στο χώρο. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα τσιμέντο οπωσδήποτε. Σωστά. Δηλαδή αυτό το θέλω το Δήμο είναι το χώρο, ένα τσιμέντο και μία φύλαξη για να μην υπάρξει κάποια δολιοφορά. Και φύλαξη που την αναλαμβάνουμε εμείς. Εσείς οπωσδήποτε. Γιατί εσείς θεωρητικά, όχι θεωρητικά, πάση νομοθεσία, πρέπει να τα νοικιάσετε την διαδικασία από μένα, όχι να την αγοράσετε. Εγώ του λειτουργώ. Αλλά αν έρθει ένας και πετάξει μία μπαταρία παραδείγματος χάρη, κατευθείαν έχει βαρέα το προϊόν. Άρα εγώ πάω φυλακή. Και εγώ ο Δήμος. Πρέπει κάποιος να φυλάει το τι θα μπαίνει όσο δεν λειτουργεί μονάδα. Έτσι, και όταν λειτουργεί μονάδα, μπαίνει και φυλάει. Όταν λειτουργεί μονάδα, γιατί κανένας υπάρχει πέτρος. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι οριζόντια ακριβώς ή μπορεί να είναι ελαφρώς επικίνδυνη. Ελαφρώς δεν θέλουμε 2% κλίση ώστε να μαζεύουν τα σταγίσματα σε ειδική δεξαμενή. Λέω αν έχουμε παραπάνω κλίση δεν μπορούμε. Με τη 3 μας το επιτρέπει, αλλά θα το φτιάξουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα. Ισχυρίζεστε ότι είναι η μέθοδος σας συμβατή με τις κατευθύνσεις του ΒΕΒΕ, της ΜΕΛΣΟΣ κλπ. Έχετε γι' αυτό, ας πούμε, πιστοποιήσεις, έχετε... Βεβαίως, το έχουμε κατευθείαν η Γερμανία, όχι μόνο εμείς, έχουμε και ΧΑΣ και ΆΙΖΟ και έχουμε και το χαρτί από τις 4 ΜΚΟ που εκκρίνεται συγκεκριμένη διαδικασία. Ποιες ΜΚΟ?
Greenpeace, BMF, διαβάστε τις σύγκρισμα. Είναι σως. Μεσόγειο σως. Και είτε. Greenpeace, BMF and σως. Εδώ κάνανε για μας τη μέθοδο εγκυρίωση. Τη μέθοδο εγκυρίωση. Το λένε για μας να μην και συγκεκριμένα μέσα στο χαρτί τι κάνει κάψη, τι δεν κάνει κτλ. Και όλες οι άλλες διαδικασίες που είναι η γιατί έχω μιλήσει με τους συναδέλφους μου κυρίως του Ευρώτατο για να πω κάτι κατάληψη. Στηρίζεται στο το κώδικα του 1996 στο 2006. Ένα άρθρο 199 που επιτρέπει την. Σου λέει με το πληροτικό απευθεία, δηλαδή μπορεί να υπογράψει για μόνο. Μήνες. Για τρεις μήνες, εάν όμως ξεκινήσετε την άλλη διαδικασία. Όχι, 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 αλλά πάρετε απόφαση μέσα όσο. Εάν αν ξεκινήσει η διαδικασία μέσω του ίδιου, δηλαδή σε 15-20 μέρες, ξέρετε τι είναι αυτό. Το έχετε δει, το έχετε ελέγξει, το έχετε πιστοποιήσει. Αν μπει η διαδικασία, έχει δικαίωμα η ηλεκτρική υπηρεσία λόγω ότι ξεκινάει να κάνετε κάτι άλλο και δεν σταματάτε μόνο σε αυτό, σα δώσω άλλα 3-3 μήνα. Οπότε μέχρι να γίνει το εργοστάσιο να δουλεύει μόνο όπω δουλεύει. Κάτι άλλο. Εσείς πληρώνεστε με τον τόνο. Μπορεί να γίνει μια μελέτη και να προϋπολογίσουμε. Γιατί είναι και θέμα προϋπολογισμού, αλλά κλπ. Μπορούμε να πούμε για τρεις μήνες ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Μπορούμε δηλαδή να προϋπολογίσουμε για τους τρεις μήνες αυτές περίπου πόσο ο Δήμος θα πληρώσει. Μπορεί να γίνει μια εκτίμηση και μια μελέτη τέτοια. Γιατί ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ας πούμε, για τρεις μήνες που δεν ξέρουμε, δηλαδή αν θα πληρώσουμε 10.000 ευρώ ή 1 εκατομμύριο ευρώ, είναι λίγο δύσκολο να. Κοιτάξτε, εσείς με το πρόβλημα που έχετε δει, γιατί έχετε για κάποιους 100.000 τόνους δεν άνθρωποι ημέρα, σαφώ θα είναι πολύ μικρή τιμή, γιατί έχετε για κάποιους ισορρευμένους και αυτό θα πρέπει να το κάνετε. Αν λοιπόν μπει και από τους ισορρευμένους με το πακέτο, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε μιλήσει ότι η λύση πλέον για τα θέματα είναι να ανοιχτούν επιτόπιοι. Εκεί θα ανοιχτούν. Έχουμε και μια συγκεκριμένη θα πλέον. Το έξα πάρα πολύ καλά το τι κάνει ο δικός του θεματοποιητής, γιατί υπάρχει θεματοποιητής και θεματοποιητής. Εσείς θα χρειαστούμε και μια απολύμανση με ατμό, θα έρθει μέσα στο ροποτέρ, θα έχει ένα μηχάνημα το οποίο θα το απολυμμένει μόλις θα ανοίγει. Γιατί θα πετάει το πρώτο βιβλίο. Αλλά να στηρώσουμε το μικρόδιο. Αν θυμάμαι καλά, αυτό που θα βγει το. Πώς το είπατε. Το εδάφο βελτιωτικό. Αυτό, επειδή είναι παλιό, δεν θα είναι καλή ποιότητα. Θα το εμπλουτίσουμε με κάλιο και φόσφορο και θα το φέρουμε εκεί που πρέπει να το φέρουμε. Αυτό το αναλαμβάνετε εσείς, θα το διαθέσετε να το πουλήσετε. Βέβαια, εμείς θα κάνουμε ένα κάλιο μας στην κύριο περιοχή, αν υπάρχουν αγρότες που το θέλουν, το οποίο θα το πάρουν δωρεάν. Γιατί το χημικό βιολίπασμα ή το χημικό λίπασμα είναι 1.200 τόνους, εγώ λέω 1 ευρώ τόνους, τιμήσανε, κοιτάτε πάντα. Δεν θέλετε, δεν πειράζει. Έχω πάρα πολύ ζήτηση να το δώσω άλλο. Ή μπορεί να έρθει κάποιο παλιό να το μείνει, να το πάρει να φτιάξει το χώρο του. Μπορεί να το πάρει ο Δήμο να το ρίξει στους κήπους του. Είναι πολύ καλό το προϊόν. Μπορεί να μην είναι πρώτης ποιότητας, αλλά είναι βήτα και κάτι. Τελευταία ερώτηση που έχω να σας κάνω εγώ είναι ότι εάν εσείς έχετε μια μονάδα, ένα κοντέινερ, μια δυναμικότητα, εάν θα πούμε εμείς ότι θα φέρουμε, ας πούμε, 20 τόνους. Ναι. Την ημέρα. 20 κυβικά την ημέρα. 20 κυβικά. Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τη λειτουργία του μηχανήματος ώστε να μην συσσωρεύονται και να θρίζονται. Βεβαίως. Εμείς έχουμε δυνατότητα 200 κυβικών την ημέρα που 200 κυβικά την ημέρα το έντερο της Αττικής. Που δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα θα έχει τη μεγάλη μονάδα αν συμφωνήσουμε και για τα, αν συμφωνήσετε μάλλον και για τα θεματοποιημένα για να βγουν αυτές τις ποσότητες γιατί. Αυτές, εγώ σας το λέω, 100.000 τόνους, θα φάω οπωσδήποτε 8 με 9 μήνες θα διαλύσω. Με χειροκίνητο, αυτά που είναι τώρα. Θα μπορέσουμε όμως από την ηλεκτρική υπηρεσία να πάρουμε την άδεια για τις επέκτασεις λόγω του προβλήματος. Θα το κανονίσω εγώ. Δεν το κάνω εγώ, που κάνω ένα αίτημα και μας το εγκρίνουν. Γιατί δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή δύο φορές την κοίτα να σφυρίσει. Σωστό όμως κοίτα να σφυρίσει, όχι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Ένα σωστό εργοστάσιο. Ωραία, θα γίνουν και άλλες ερωτήσεις. Ασφαλώς, εγώ ήθελα να μεταφράσω στους κυρίους δημοτικούς συμβούλους ότι το κόστος αυτής της πιλωτικής τουλάχιστον και όσον αφορά τα θέματα θα το μετακινήσουμε στην περιφέρεια του κόμματος. Είναι ένα πρόβλημα έτσι και αλλιώς, δηλαδή πρώτα η περιφέρεια πλήρωση. Και δυναμικά διότι άλλα υποσχεθεί, άλλα έγιναν, άλλα πράγματα. Δεν μπορεί ο Δήμος να σηκώσει αυτό το φορτίο. Δηλαδή να θέσουμε τα θέματα και μετά να τα ανοίξουμε πάλι. Yeah.
Δεν μπορεί ο δημόσιος να ακυρώσει αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι ακόμα, το ξέχασα ότι και τις λάσπες των βιολογικών, εκεί που είναι στο βιολογικό μέσα, τις διαχειριζούνται γιατί η ίδια νομοθεσία ισχύει και για το βιολογικό. Άρα εκεί μέσα θα κάνουν την ίδια διαδικασία. Συνάδελφοι, πρέπει να ρωτήσω για Τζανής. Όταν να σας κάνω τέτοιες ερωτήσεις, αλλά είπατε και πολύ γρήγορα, επειδή μείναμε μερικά και εμάς. Πρώτον, όσον αφορά το κόστος, είπατε τιμή χρόνο. Τιμή ανακυβικό. Ναι, ανακυβικό. Πόσο. Στο περίπου. Κοιτάξτε, είναι από 92 ευρώ και κάτω. 92 ευρώ ανακυβικό και κάτω. Τώρα, πώς θα είναι το κάτω, το δούμε βάσει ποσότητες. Πολύ αυτά και πολύ κακό. 82 ευρώ έχει δώσει η Ικαρία. Η Ικαρία έχει δώσει 82 για συγκεκριμένο, γιατί η Ικαρία έχει διανομή στην Ικαρία. Το ανακυβικό. Μιλάμε όταν λέμε τον τόνο, μιλάμε για σύμμυκτα, χωρίς σύμμυκτα πάντα. Εντάξει, δηλαδή ο Θάκης δεν μπορεί υποθέτει η ιστορία δική σας διαλογή στην πηγή και τα λοιπά. Κοιτάξτε, ανακύκλωση. Όχι, αν είναι. Τα αναλαμβάνω εσύ αυτό. Εγώ τα αναλαμβάνω. Αν όμως έχετε διαλογή στην πηγή όπως έχετε πρόταση, είναι 10 ευρώ κάτω. Καλύτερα για εσάς και για εμάς. Σαφώς είχα το κάνει να το ρωτήσει. Ωραία, δεν σπαλά στο σύμμυκτο. Εντάξει, το γραμματοποιητήριο όμως θα χρειαστεί. Αυτό θέλω να πω στο μετά. Τα υπάρχοντα λοιπόν είπατε ότι θα λυθούν ένα-ένα και μετά τις προφυλάξεις υγειονομικές και τα λοιπά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά για κομπόστιμο. Αναλαμβάνοντας κάτι με την ίδια τιμή, φαντάζομαι. Θα είναι πολύ πιο κάτω λόγω την μεγάλη ποσότητα αυτή. Θα κατέβει πάρα πολύ κάτω η τιμή σας. Το κομπόστιμο, το παράγωγο αυτό που είπατε. Ποιος θα το εκμεταλλευτεί, οι αιτησίες. Είπατε, επαναλαμβάνω εγώ, για λογαριασμό δικό σας, δηλαδή εσείς θα εισπράξετε το κέρδος ή θα το μεταφέρετε, το δώσετε μετά στο Δήμο. Και αλόγω σου μπορεί να το πάρει. Πάνω από το Δήμο. Όχι. Δεν κατάλαβα. Όχι, λέω, μπορεί να το πάρει το διαχειριστή ο Δήμο. Όχι, αν το διαχειριστείτε εσείς και το πουλήσετε εσείς, θα κερδίζει ο Δήμο, δηλαδή. Εσάφω. Απλά τυπικά. Γιατί... Δεν είναι δικό σας προϊόν να το πουλήσετε για λογαριασμό σας. Αυτό που παράγουμε το δίνουμε δωρεάν. Κάνουμε μια πρόταση στον γύρο κόσμο και λέμε: Ελάτε, πάρτε να δείτε και μου είναι αυτό που το ξέρουν οι συνήθω συναγωγοί και τα λοιπά. Ξέρουν τι σημαίνει κομπόζι και τέτοια τα πολιτική στην πολιτική. Εάν μετά θα φτιάξουμε την πρώτη μορφή των κόσμων και τα λοιπά, είναι θέμα τη μονάδα ή τη μονάδα που κάνουμε ένα δίκτυο, οτιδήποτε να οφτάνουμε το Δήμο, οτιδήποτε τα λοιπά. Το πρώτο λοιπόν είναι κάτω από τη συμφωνία. Αν μου πείτε εγώ, θα το παίρνω εγώ. Πάντα το κάνω. Σα ευχαριστώ. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Αν εσεί θα το πουλήσετε και βρείτε το πουλήσετε, που είναι κάτι μεγάλο σα. Αν θα δείτε, είστε βέβαια δηλαδή. Εγώ έχω πληρωθεί για την ελευθερία. Και ένα τελευταίο. Επειδή αναφερθήκατε σε δύο δήμου τη συνεργάτη. Δεδομένου ότι όλη η Ελλάδα υποφέρει από τη διαχείριση των θεών απολύτων. Αυτό τι σημαίνει, ότι εσείς είσαστε νέα εταιρεία τώρα, σηκώνατε ή γιατί, γιατί μόνο δύο, οι άλλοι ανταποκρίθηκαν ή δεν έχετε προλάβει να έρθετε σε επαφή μαζί του. Γιατί είναι τόσο λίγοι, δηλαδή στο εγκλήμα το οποίο ακούγεται το πιθανό, δεν είναι προβλήματα. Γιατί άλλοι δουλεύουν. Γιατί συνήθως είχαν προβλήματα με τα χρήματα. Συνήθως είναι. Εμείς ξεκινήσαμε, θα σου πω. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα και θέλω αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα. Εμείς επειδή δεν είμαστε ούτε πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, είμαστε μεγάλη εταιρεία, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, περιμέναμε μέχρι να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Μετά οι δήμαρχοι όλοι λέγανε να δω κάτι να δουλεύει. Απόφαση πήρε ο κ. Γρυπτιώτης και το έκανε να δουλεύει. Από τη στιγμή που το πήρε να δουλεύει, ξαφνικά έγινε χαμό. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε 400 κοντέινερ. Πάμε για 400 μονάδες. Ενώ τις πηγαίνουν στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, γιατί η Ουγγαρία έχει σύμμυτο, η Γερμανία δεν έχει σύμμυτο, ήταν η μονάδα, τότε ξεκίνησε ο κ. Βίπτης και δεν το κάνω. Τότε ξαφνικά ξυπνήσαμε και λέγαμε κι εγώ. Και εγώ κάνω τη δουλειά μου, τι να κάνω, δεν μπορώ. Από 36 που βγήκε η νομοθεσία για το χαλά έγινε ο χαμός, θέμα. Αυτό είναι ακριβώς, όπως σας το λέω. Και δεν ολοκληρώνεται. Ο κ. Πρίμπατος, εγώ ήθελα να ρωτήσω το βιοαέριο, πώς θα παράγεται. Το βιοαέριο δεν είναι. Η μεγάλη μονάδα έχει κάποιους κονεσβήρες. Στην ουσία γίνεται πάνω από το κοσμοπίτσα να μέσα στην εισαμενή. Μπαίνει το οργανικό μέσα στο κονεσβήρα. Ο κονεσβήρα σηκώνει τετράδια σε κλειστό χώρο. Πάντα ό,τι μιλάμε περιβαλλοντολογικά είναι στο μηδέν. Πάει το βιοαέριο που βγαίνει το μετάνιο σε ένα ή τον παγωγό ζεύγο. Αυτό μεταφέρεται σε ένα και πολύ δεν συνδέει. Μόνο το οργανικό θα παράγει. Το οργανικό. Αυτή τη λάσπη που αφήνει αυτή η δεσαμενή που είναι στο 8% γίνεται πάλι κομποστοποίηση. Πάλι κομποστοποίηση και το που κάνουν δύο λίπα. Η διαφορά ποια είναι. Για δεν έχουμε την κομποστοποίηση, η κομποστοποίηση πάει αυτή και τέλει. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πινοτροφείο, το πινοτροφείο έχει στρώμενο κουτσουλιά, έχει κουτσουλιά και αμμονία, δεν διαχειρίζεται. Πρέπει να οριμάσει σε κομποστοποίηση, μετά να πούμε στο χωνευτέρα και να γίνει και να ξαναπάει στο τέλο.
Γι' αυτό και εμείς, η κομποστοποίηση σε όλο τον κόσμο πια είναι πρώτη και τελευταία. Την ενέργεια, ποιος τα κέρδη θα τα παίρνει ο Δήμος ή... Όχι, μετά πλέον, επειδή είναι καταρχήν, επειδή θα αναχρωματοποιούμε το έργο, εγώ έχω και λέω σε ποσοστό, ό,τι λέει νομοθεσία, δεν το λέω εγώ, εγώ σαν εταιρεία και ο Δήμος, χωρίς να βάλει ένα σενς, γι' αυτό και μπορεί να γίνει κατευθείαν, δεν πληρώνει, δεν είχα χάσει, μπορεί να χάσω, το χάσω εγώ, βάζει μόνο υπογραφές και βοηθάει στο θέμα των άδειων, γίνεται μονάδα αυτοχρηματοδοτούμενη και επιτόπου μετά συνεχίζουμε το ίδιο και που έχουμε συμφωνήσει για το πιλωτικό, αλλά πλέον όμως δεν δίνει λεφτά ο Δήμος, απλά κόβει τα τιμολόγια, γιατί έτσι είναι η σύμβαση, και μετά οι επιστροφές που έχει τα μερίσματα βγαίνει χοντρικά, να σας το πω, ένα 30-40% κέρδος το οποίο πάει στον πολίτη, πάει στον πολίτη. Δηλαδή πλέον δεν πληρώνει το σκουπίδι του, τελειώσαμε αυτό, δεν παίρνει το χώρο του και παίρνει και κέρδος, τα οποία τα πάει στον τόπο και τα κάνει παιδί. Δεν με ενδιαφέρει, δικός είναι ο τόπος, κάνει παιδί. Δεν τα κάνει λιμάνια, δεν τα κάνει δρόμους, σχολεία, κτλ. Και αυτό στα 15 χρόνια, όπως το εργοστάσιο θα φύγει και στον άμμο τώρα, στο συνέδριο, στο Δήμο, εδώ γεια σας, χάρηκα που σας γνώριζα και για τη συνεργασία. Σας αφήνω επίπεδο. Άλλος άλλος. Κύριε Λουτζή. Θα μιλήσει αν το έχω και τα ιδανική. Από εγώ όπως δεν μπορώ να γνωρίζω βέβαια τα ελληνικά θέματα, αλλά σαν λύση είναι ιδανική. Ένα ερώτημα που θέλω να κάνω, επειδή το δικό μας το πρόβλημα, όπως ξέρετε, έχει πολύ στόκ. Έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε και το στόκ ταυτόχρονα και την ημερήσια... Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία της χρηματοδοτήσης χρησιμοποιεί το μικρότερο. Το αδανοποιεί. Αυτή τη στιγμή αυτά που είναι στα θέματα έχουν μικρότερα, τα οποία έχουν αλληλοσπαρακτήτα στο χώρο της μεταξύ. Άρα λοιπόν πρέπει να τα παντρεύουμε αυτά ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλό προϊόν. Δεν θα μετρηθεί αυτό το προϊόν, θα πάρετε πιστοποιήσει από την ΚΡΑ, εγώ την αριθμό να σε πιστοποιούν και δείτε. Δεν πουλάμε κάτι επειδή το είδαμε και είναι ωραίο με τα χέρια. Θα πάρει την πιστοποίησή του άνθρωπο, το πάρει και το βάζει στο χωράφι του, στην ελιά του, τα μπέλη του κτλ. Λοιπόν, γι' αυτό και μας χρειάζεται να θα δουλέψουν ταυτόχρονα. Ο κ. Αποστόλου. Σε περίπτωση που το κοπούς δεν ανταποκριθεί ο κόσμος να το πάρει. Γιατί ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα να το πάρει για τους ίδιους. Είμαι υποχρεωμένος εγώ να το βγάλω από την Ελλάδα. Δεσμεύεστε νομικά, γιατί έχουμε εξαρτηθεί σύμβαση. Βάση σύμβαση, βεβαίως. Εγώ το παίρνω, εγώ το βγάζω, εσείς έχετε μηδέν υπόλοιπα. Εγώ σας λέω τρία πράγματα. Μηδέν υπόλοιπα, μηδέν ρήπους και μηδέν ρήπους. Αυτά είναι το γεγονό. Ο κ. Πνευματικά. Έχουν τεχνική. Αυτά είναι μια. Μαζεύοντας έναν αγωγό κάτω, ο οποίος είναι το οποίο πάει σε μία δεξαμενή και επιστρέφουν στο σειράδι, αν είναι σκεπασμένο, γίνεται διαβροχή, το χρειάζεται αυτό. Αν είναι πάλι με τίτλα, υπάρχει κάτι διαβροχή μηχανή. Το ίδιο προϊόν, το ίδιο το ζουμί, δηλαδή θα πηγαίνει πάνω στην ίδια. Αλλά θέτε προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να πέσουν μπαταρίες, κάτι μια και τέτοια πράγματα. Αν πετάξουν μια μπαταρία μέσα σπασμένη για το λιοφοράπλο και για μερδολία, δηλαδή δεν μπορεί να παρέα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσετε. Όχι, όχι, θα πάμε να έχουμε μαζί. Στην προηγούμενη περίπτωση, επειδή θα είναι νοικιασμένα, δεν κάνουμε δεν σταματήσουμε. Ναι, εγώ θα μας προσθέσω σε άλλη. Ο κύριος Τρόπουλος. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είπατε ότι περίπου το κόστος είναι γύρω στα 92 ευρώ το κυβικό. Δηλαδή ο Δήμος επιβαρύνεται. Το χώρο καταρχήν που θα πρέπει να διαθέσει. Την κατασκευή, πρώτο δεν ξέρω αν θα είναι οπλισμένο, τι θα είναι η κατασκευή αυτή που θα πάει να κάτσει πάνω στο σύστημα αυτό. Δεν είναι κάτι τέτοιο, μια πλατεία. Μια πλατεία. Υπολόγισε πρέπει να είναι γύρω στα 20.000 ευρώ. Περίπου έτος. Ακόμα είναι η φύλαξη μέρα και νύχτα, φαντάζομαι, όπως είπατε. Εκτός λειτουργίας μονάδα. Σαν λειτουργία μονάδα δεν μπορεί να είναι. Τις βραδινές ώρες δηλαδή. Ακριβώς. Και σε αυτήν με τους άλλους Δήμους τι κάνετε. Κάνετε μια προγραμματική σύμβαση. Αυτό έχει μελέτες, δηλαδή θα χρειαστούν μεσοδιάστημα αυτό το τρίμηνο περιβαλλοντικές συμβάσεις. Γιατί ο χώρος αυτός, καταρχήν, συγγνώμη να ρωτήσω και μετά, ο χώρος αυτός από ό,τι γνωρίζω έχει γίνει παραχώρηση στον φορέα διαχείρισης των φόζα, τους παλιούς φόζα και αυτά τέλος πάντων που δεν λειτουργούν σήμερα.
Ποια είναι η διαδικασία μέχρι την εγκατάσταση? Και ένα τελευταίο, αυτή είναι, όχι όπως μας παρουσιάζεται, είναι μια πολύ σοβαρή, είναι μια σοβαρή πρόταση. Εγώ όμως θα ήθελα, για να γίνουμε πιο αξιόπιστοι και να δούμε, θα ήθελα να βλέπουμε και κάποιες εικόνες, δηλαδή πώς λειτουργεί στον Ευρώτα ή πώς πρόκειται να λειτουργήσει στην Ικαρία ή να προσπέψει κάτι. Δηλαδή θα λειτουργεί, πιστεύω, απροετοίμαστη σήμερα. Για να το δούμε το σύστημα. Γουρούνι, σωσακή, εμείς δεν θα αγοράσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει και το email μου, ό,τι απορία θέλετε. Μπορείτε να μου στείλετε ένα email και να σας απαντήσω οποιαδήποτε απορία θέλετε ή κάποιος τηλεφώνου μου που είναι πιο ειδικό από μένα. Ο Μοναστήριος ρωτήσεις με ένα απάντηση. Θα συγγήσω με τον προβλήματο σου για αυτό να πω ότι να παίρνοντας το λόγο έναν πρόλογο του κ. Δημαρχοντά ότι θα πρέπει μια επιτροπή από εμάς από το Δήμο να έρθει να δει στην πράξη πώς ακριβώς λειτουργεί η Κουβός. Και μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω, ότι περνάνε το χτάμινο αυτό το κομπόστο, το δοκιμαστικό, μετά στείλετε κάποια μονάδα, όπως είπαμε. Αυτό το κόστο της μονάδας περίπου πόσο είναι, αν μπορεί να προσδιοριστεί. Στο περίπου είναι στα 10 εκατομμύρια. Στα 10 εκατομμύρια. Μάλιστα. Άρα με τα 10 εκατομμύρια αυτά, σε διάστημα 15 ετών, τύχει, ας πούμε, θα έχει γίνει απόσβεση και θα συνεχίσει να κάνει. Για να το λέω αυτό, επειδή είναι μια πολύ μεγάλη μονάδα, τα 10 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει ότι τα σκουπίδια που έχουμε εμείς εδώ, ίσως να μην είναι τόσο πολλά για να μπορέσει να μπορέσει να κάνει την άσκηση. Τα έχετε μελετήσει και κάτι άλλο και προβάλλατε. Και αν σε περίπτωση και αυτά τα θέματα που ήδη υπάρχουν συσκευασμένα, ίσως να υπάρχουν από την πολυκαιρία και όλα αυτά είναι όλα τα ωραία μέταρα. Αυτά τα ωραία μέταρα ξεχωρίζονται. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Για το θέμα ότι δεν έχει βαρέα, δεν έχει βαρέα, είναι σίγουρο. Και εμείς θα πάμε στο δεύτερο, αλλά δεν έχει βαρέα, το ξέρω. Δεύτερο, το θέμα της μονάδας, σαφώς όταν ξεκινήσουμε και δουλεύουμε και κάνουμε ένα προσήμον και πούμε ναι, θα πάμε και στην δεύτερη μονάδα, η οικονομική του Δήμου, η τεχνική υπηρεσία θα δουν ακριβώς το business plan, πώς βγαίνει, τι είναι κτλ. Και θα δείτε ότι είναι βιώσιμο το έργο και σαφώς βγάζει και ως επιχειρηματία, δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Από το τι κάνω και κοινωνικό έργο δεν είναι διαφορετικό. Έτυχε η δουλειά μου να είμαι με τις αναπτυξιακές πηγές ενέργειας και με τη διαχείριση του κουβιού και κάνω τι κάνω στον τόπο. Και σαφώς αυτό που λέω είναι ελεγμένο, τσεκαρισμένο και υπάρχει το business plan, υπάρχουν τα πάντα. Θα μιλήσουμε και εμείς. Είναι καλό όταν γίνεται κάποια επιχείρηση να έχει και τα πρόβλημα και κοινωνικό έργο. Έτσι είναι τόσο σίγουρο. Απλά η ερώτησή μου ήταν να τη σκέψω ότι εμείς λοιπόν από το πρωί η μονάδα αυτή δεν είναι θερμοφόρα και του βαρεθεί ο Δήμος οτιδήποτε πλέον. Δεν έχει βαρεθεί ούτε ένα ούτε ένα σεξ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ το Δήμο θα επιβάλλει μόνο με υπογραφές και βοήθεια σε ό,τι άδεια χρειαστεί που είναι από του τοπικού που διακύει πιο γρήγορα το έργο του Δήμου. Εταιρεία δουλεύει με αυτό το σύστημα. Δουλεύει να πουλάει. Νοικιάζει με βεβλέ. Ναι, και οι Σκανδιναβοί που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο με το πλάσμα, μόνο πουλάει. Ναι. Έχουν δραστηριοποιηθεί στη Γερμανία και στην Αμερική μια μονάδα με 17, περίπου 17 κυβικών. Η κατάσταση. Θέλετε λίγο να σα πω. 5 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Έχει πολύ ακριβό κόστο λειτουργία όπω έχει και στο Ισραήλ. Έχει φοβερά και αυτό αξίζει τον κόπο να γίνει μόνο για ιατρικό και βαρέω. Οι μονάδες πλάσμα πλέον μα κάνει έχει κάνει μια μονάδα με Ισραήλ πολύ μεγάλη. Αλλά επειδή έχει ένα κόστο λειτουργία στα 300 ευρώ, όταν λέμε για 300 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί. Έτσι αλλιώ δεν αναλαμβάνει. Πλάι μόνο. Ήθελα να σα ρωτήσω κάτι. Στην Καλαμάτα, στο Δήμο Καλαμάτα, η μονάδα που υπέστη όλη η οφθορά και καταστράφη. Ήταν αναλόγη με αυτό. Όχι, ήταν αναλόγη. Όταν είναι μια μεγάλη δουλειά φορά. Δεν είμαστε μοναδικοί στον κόσμο που κάνουμε. Είτε ένα κλάι, ένα κύριο διαπρεπή, να κυκλώσουμε ειδικό ή μια αποκοστοποίηση. Η διαφορά μα είναι ότι ποιο έχει την καλύτερη τεχνολογία. Δηλαδή, να σα εξηγήσω τι γίνεται. Αν αυτή τη στιγμή εμεί όταν έρχεται η Ιταλίκα που είναι το κλάι μα, το κυριοκίνητο, δεν έχει μαχαίρια, έχει ένα τρόμενο το οποίο μπαίνει μέσα και όπως αρχίζει ο γυρίζει, τα περνάει από ένα κόσμο και βγάζει τα υλικά. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία που μπορεί να βάλει ένα σπαστήρα, ο οποίο αυτό τι κάνει, το φέρνει στα κόμματα. Η συγκεκριμένη δουλειά που έγινε και έτσι διαπιστώθηκε, το τρώσα ήταν να βγει και στον αέρα, ήταν κόμπι και ένα καρφί. Την ώρα που κόμπι το καρφί, το καρφί με το κόμπι το μαχαίρι θερμαίνεται. Μπήκε μέσα στο ότιο και εγώ ήταν σιγά σιγά, έκλεισε η μονάδα για Σαββατοκύριακο και δεν θα πήγε κάτω. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Λέγαμε ότι είναι το λιθοράι, δεν αποδείχθηκε ποτέ, ενώ είπε ότι ήταν και τι, όταν μπήκε στο σκουπίδι
γιατί θα έχει και κάτι, θα έχει πλαστικό κτλ. Αυτό σπασίδα, αυτό προκόψ, αυτό. Εμεί δεν έχουμε. Δηλαδή, σπασίδα μα δεν έχει μαχαίρια. Δεν χρησιμοποιούμε. Όλα τα πρώτα δεν είναι πολύ μονάδα. Μπείτε στο ίδιο, δεν έχουν καεί μονάδε πολλά σαν τρίτια. Η διαφορά ποια είναι, ότι στην Καλαμάτα ο κύριο του συγκεκριμένου, αν είναι και σε ένα δεύτερο, δουλεύει στο χώμα. Αυτό απαγορεύεται. Εμεί καθυστερήσαμε δύο μήνε στον Ευρώτα γιατί μου έλεγε να δουλεύει στο χώμα. Εγώ δεν δούλευα το χώμα. Του ξεκαθάρισα πάλι τι μηχανέ, δεν ξεκινάω στο χώμα. Δεν ξέρω το τσιμέντο και κανένα. Αυτό το ενδεχόμενο των εργοστάσεων που θα κατασκευαστεί για ένα βιοαέριο, τι όγκο έχει, έτσι, τι έκταση ας πούμε ουρανών, πως είναι πολύ μεγάλο, κάτι είπατε για τη φυλάση εκεί και όχι, έχει κατά καλαβατή. Όχι, υπάρχει το κοίτα της φυλής που εκεί είναι ένα εργοστάσιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας εργοστάσιο, μας είναι τελείως διαφορετικό. Όταν ξεκινήσουμε και δουλεύουμε θα πάμε στην Ουγγαρία, αν δείτε μια πολύ μεγάλη μονάδα 400.000 κυβικών ετησίως, πώς λειτουργεί, για να καταλάβετε αυτό θα κάνουμε, δεν μπορεί να ξεκινήσω και να κάνω μια λόγω, θα πάμε παρέα την επιτροπή να το δείτε. Χρειαζόμαστε περίπου τα 20 στρέμματα, μάξιμο μαζί με το εργοστάσιο μόνο μαζί από τους δικούς χώρους κτλ. Το οποίο μπορούμε να πάρουμε και την γύρω περιφέρεια. Εγώ συνήθως δεν προτείνω, γιατί δεν θέλει ο κόσμος να πει για το διπλάνο, τα φέρει στον χώρο. Δηλαδή, λοιπόν, εγώ με τον πιο μικρές μονάδες σε κάθε όλη χωριό ή οτιδήποτε. Που να έχει όμως κάποιο σοβαρή ποσότητα, γιατί αν δεν έχει για κυβικό τη μέρα, τι να κάνεις. Μπορεί να γίνει δηλαδή, εννοείται, διάθετε. Περισσότερα από ένα, ας πούμε. Στην Ικαρία, παραδείγματος χάρη, κάνουμε 4 και μας βλέπουν μια αποστάση. Είναι 10 χιλιόμετρα το νησί. Θα κάνουμε 4 αποστάσεις. Εγώ λάβοντα, αυτό ήθελα να ρωτήσω πρώτα-πρώτα, αν μπορούμε να καταμεριστούν. Δηλαδή να μην γίνει μόνο ένα, όπως έχουμε τώρα, όπως είναι ο δερματοποιητής. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο το κόστος και υπήρχε μόνο ένα. Και έτσι τον έχουμε εμείς στην πλάτη μας. Μπορεί να γίνει αυτό. Ωραία. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι και υπογόνο από ό,τι είπατε. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσουμε. Μπράβο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω. Είπατε για τη γεματολάσπη, ότι διαχειρίζεστε ακόμα και αυτή. Βέβαια, με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή έχω πάρει και στο Δήμο Ρινό είσαι εγκυρίσει από την ΠΕΚΑ κτλ. Για 1.200 κυβικά που είναι ήδη κτλ. Συν τα 6 κυβικά που βγαίνουν την ημέρα. Το κόστος της επεξεργασίας είναι το ίδιο κόστος. Είναι το ίδιο. Το ίδιο κόστος, λίγο λιγότερο. Ωραία, και κάτι άλλο. Με το Δήμο πρώτα, πόσους μήνες έχει ξεκινήσει το πιλωτικό? Δύο μήνες. Υπάρχει η προοπτική του εργοστασίου εκεί ή όχι? Βεβαίως. Απλά επειδή ο Δήμος Ευρώτας έχει πολύ λίγο τον ΑΣ, είναι 6 κυβικά την ημέρα περίπου, είναι μικρό για τα λοιπά, έχει συμφωνήσει αν κάνω λάθος με τους μοράς που έρχεται εκεί στον Ευρώτα για να μην σε κάθαρο. Είμαι υπερβολάβος εταιρεία. Δηλαδή, εταιρεία που έχει κάνει σύμβαση είναι αρπακρή και εγώ είμαι ο υπερβολάβος αρπακρή. Δηλαδή, στην ουσία άλλος πήρε τη σύμβαση. Στην Ικαρία μας είπατε ότι. Στην Ικαρία μας έχω φάρει το οποίο είπε, είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Έχω καλυφθεί ω την μία ερώτηση που ήθελα να σας θέσω για τις μονάδες, αν θα ήταν μία ή πολλές. Απαντήσατε. Κατά την τρίμη πιλωτική εφαρμογή τέλος πάντων αυτού του μέτρου της επεξεργασίας, πόσα κυβικά μέτρα το ανώτερο μπορούμε να. Εμείς έχουμε και μονάδα για 200 κυβικά τη μέρα. 200 κυβικά τη μέρα είναι σε εκεί. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς προσαρμόζουμε τα μηχανήματα για τις ανάγκες που έχει περιοχή. Συν το έξτρα που βλέπουμε. Όχι, για να υπολογίσω πόσο τμήμα των αναπτυγμένων εκεί κομμάτων μπορεί να φύγει στο τρίμηνο για να έχουμε τις μηχανήματες. Η ισορρεμένη ποσότητα θέλει από 8 σε 9 μήνες για να φύγει όχι. Όπως το είπα από την αρχή, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα το δούμε όμως με την ηλεκτρική υπηρεσία. Τι μπορούμε να πάρουμε, τι άλλο μπορούμε να πάρουμε έξτρα από την ελεκτρική υπηρεσία για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα το δώσω γιατί είναι πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, έχει προτεραιότητα πια. Κυρία Μονάδου. Εμείς σας φαίνεται νομιματικά πάρα πολύ καλή, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στο δείγμα πρώτα είπατε είστε δύο μήνες. Έχετε κάνει κάποιους ελέγχους, κάποιες διαδικασίες για το πόσο κατοίκους έχει ο Δήμος εδώ. Δεν έχει πολλούς, έχει 3.000. Η Ικαρία έχει πιο πολύ, αλλά η Ικαρία είναι απλωμένη. Δηλαδή, ο Άγιος και το Τρίπλο είναι 60 χιλιόμετρα διαφορά. Δεν θα γίνει μόνο στον Άγιο. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουν πολύ συσσωρευμένο όγκο λόγο, αλλά λόγω του δημοτοποιητή, αλλά δεν θα έχουν πολύ παραγωγή.
Όταν θα τελειώσει αυτό. Εμείς οτιδήποτε θα βγει και η μονάδα είναι με την παραγωγή που θα έχουμε. Εμείς δεν λέμε ότι θα πάρουμε 2 κιλοβάτ ή 5 κιλοβάτ ρεύμα. Λέμε τι έχουμε, 500 κιλοβάτ, μισό κιλοβάτ. Μισό μεγαβάτ, μισό μεγαβάτ. Δεν μας πειράζει μας αυτό. Δεν μας απασχολεί. Την τιμή που μας βγαίνει άσκηση μαθηματικά, ανάλογα την ποσότητα που έχουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε υπόψη ότι όταν γίνει το εργοστάσιο, το εργοστάσιο θα πάρει και τον καθηγητή που είναι μεγάλες ποσότητες, μπορεί να πάρει από τα λίπη, ζωικά λίπη. Κλαδιά, κείμενα, κλαδιά οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πυρόγαλο, δηλαδή τα πιο δύσκολα προϊόντα. Όλα αυτά μας ανεβάζουν την παραγωγή σε θετική ενέργεια. Όλα αυτά τα προϊόντα παίρνουν. Δηλαδή εμείς έχουμε τον ελεγχό, εμείς έχουμε όλη την Ελλάδα σε ελεγχό και ξέρουμε τι υπάρχει στην κάθε περίοδο. Άλλη μπορεί να έχει αισιρώματα, μπορεί να έχει καλαμπόκια, μπορεί. Ένα καλό πράγμα. Κομπλίες από γελάδες, όλα αυτά. Απλά θέλουν, το καθένα θέλει τη δικιά του διαχείριση και έχει τη δικιά του απόδοση, το κάθε προϊόν. Υπάρχει λίστα που λέει ότι αυτό αποδίδει τόσο, αυτό αποδίδει τόσο, κλπ. Άλλη μια εσείς, αυτό που είπατε, ο ίδιος, γίνεται το πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της βιομάδας, αυτή που μετατρέπεται σε κομπός. Οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο προϊόν των στερεών αποβλήτων, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και είναι είτε ανακυκλώσιμα, είτε άλλα άχρηστα υλικά. Αυτά τι θα απογίνουν και ποιος καλείται να τα εξεργαστεί. Ήδη πάει, έχουμε ήδη συμφωνία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Πώς, με την έψιλον έψιλον αλφα, είμαι υποχρεωμένη να φερώ κάτι. Ποια, εσείς πάλι τώρα. Δεν υπάρχει ούτε ένα σεν παραπάνω από το εκμετρημό το 3. Το οποίο το 3 έχει επιστροφή των προβλήμων. Εσείς θα αφήσετε μόνο τις πόλεις. Εγώ μάλλον. Και τα μηχανήματα μου θα βλέπω. Λοιπόν, θα κάνω το κομμένι. Ωραία. Και μας ρωτήσεις ρωτήρα της. Δύο λύσεις από μάτω. Είπατε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κοντέινερ σε όλη την ομιλία. Όχι όλοι. Μπορούμε να το πάρουμε σε 3-4 σημεία. Μπορούμε το παράδειγμα χάρη να βάλουμε ένα να ασχολείται μόνο με τα βέματα και άλλα 3 σκόπι για τα υπόλοιπα. Σκόπι που. Σε 3-4 σημεία. Αν δύο τύπος όλες. Και ποιο και δικά θα είναι από τη γιουπάνε τώρα και θα είναι από τη γιουπάνε. Ο χώρος είναι το ευρώ. Ήθελα να ρωτήσω, μετά τους 3 μήνες αυτούς του δραματικού σχεδίου, θα μπορέσουν αυτοί οι δύο χώροι, οι 3 που θα είναι παράλληλα με το χώρο του δραματοποιητή Δήμων που θα ασχολείται μόνο με θέματα να διοδοτηθεί. Για να διοδοτηθεί είναι θεματικό μου, είναι εκεί θα καταθέσουμε, μας δίνουν προέκριση. Μας λένε σε αυτό το χώρο εκεί, τότε δεν γίνεται. Σε αυτό που θα προεκριθεί, εκεί θα καταθέσουμε εξάρτη. Είναι θέμα δηλαδή του Δήμου, του Δημάρχου. Είναι θέμα του Ιδακά. Μάλιστα. Είναι θέμα μου ίδια του Δημάρχου. Εμείς είναι μου ίδια του Δημάρχου. Εμείς πάμε και δίνουμε και λέμε ότι εμείς έχουμε 4 υπόπεδα και θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πού παίρνει μια άδεια, μας απαντάει η επίσημα ΔΕΠΕ και λέει αυτό παίρνει, αυτό δεν παίρνει. Άρα λοιπόν ξεκινάει από την διαδικασία, αυτό που παίρνει. Δύο φορές. Ειδικά σε σένα, ό,τι πρόσωπο με το κάνω. Ειδικά σε σένα. Δύο φορές. Μόνο σε σένα. Κύριε μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που είπε ο κύριος με την περιφέρεια, δηλαδή η περιφέρεια πήρε και τη μελέτη για την ιδιωτικοποίηση. Αυτό δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Για να μην πω, όχι, δεν το ξέρει ο κύριος. Εντάξει, εγώ και ο κύριος το Δήμαρχο. Αν γνωρίζει, γιατί δεν το ξέρει. Τι είναι αυτό τα πήρε, λοιπόν, και είναι η ώρα να το ρωτήσει. Ωραία, κύριε Αγόρα, να σου πω κάτι. Το μόνο σχέδιο που έχει ξεκινήσει θεωρητικά είναι της Κοζάνης, της Μακεδονία, είναι 4 χρόνια και ακόμα είναι σαν την Κοζάνη. Εδώ μιλάμε για πράγματα το οποίο ξεκινάμε σε ένα μήνα και λειτουργούμε και λύνουμε τον κόσμο. Σε 4-5 χρόνια ποιος είναι ποιος δεν θέλει. Αυτό είναι το πράγμα. Ωραία, κύριος Φυρίς. Το θέμα είναι σοβαρό. Εγώ έχω αρκετές ερωτήσεις. Θα κάνω από την εισήγηση μου. Καταρχάς, είπα...
είπατε ότι έχετε ξεκινήσει σε δύο δήμους. Πόσους μήνες είναι στον Ευρώτα και πόσους είναι στην Ικαρία. Η Ικαρία δεν ξεκίνησε λόγω εκλογών. Το καθυστερήσα και δεν έχω πάρει λεφτά ακόμα. Εκεί η σύμβαση σας είναι τριμηνή. Απλά είναι δύο διαφορετικές οικονομικές. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Άρα μιλάμε και το πιλωτικό όντως δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε μορφή για τρεις μήνες. Παντού δηλαδή, μου πήγαν τι μου είχαν πρόβλημα, οποιοδήποτε πιλωτικό πρόγραμμα το χρησιμοποιούσαν γιατί δεν χρειάζονταν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θεωρείταν ότι ήταν μια εκτοχισμένη μονάδα, δεν ήταν σταθερή μονάδα και κατά αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους Δήμους για να αποφύγουν τουλάχιστον τα πρόστιμα. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε. Όχι, υπήρχαν και άλλες πιλωτικές δράσεις, Δήμαρχε. Δεν ήταν οι μόνοι. Πήραν και άλλες πιλωτικές δράσεις και μάλιστα κάποιες όπως την τοποθετήση της Μικών Βουλευμάδη, πιστεύω ότι την γνωρίζετε, αυτή μπήκε σε πιλωτικό πρόγραμμα και πληρώθηκε εξ ολοκλήρου της Μικών. Επειδή ήταν πιλωτικό πρόγραμμα. Στη Μικό. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Εάν περάσει το τρίμηνο, γιατί ήδη εσείς μας είπατε πλέον ότι θα χρειαστείτε 9 μήνες μόνο για αυτά που είναι, σας είπα, που είναι εκεί. Να ολοκληρώσω λίγο και μου το απαντήσετε. Δεν θέλω να πείτε. Θα το κάνετε να μου πείτε μονολεκτικά ή να μου πείτε ξέρω εγώ είναι έτσι ή δεν το είπα στην αρχή αυτό που λέω τώρα. Λοιπόν, είπατε ότι είναι 9 μήνες. Άρα λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει τουλάχιστον κατά 6 μήνες τα επιστάμενα και έχουμε και τα καθημερινά. Την επιβάρηση λέει την επιφόρτηση των καθημερινών. Όπου βεβαίως σύμφωνα με το 86 δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσει το θέμα ότι έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή ένα βεβαρημένο φορτίο. Στην προκειμένη περίπτωση, που για να εγκατασταθεί οποιαδήποτε μονάδα όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να έρθουν να γίνουν μετρήσεις. Θα πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες μετρήσεις, οι οποίες ήδη έχουν γίνει από το ΙΠΕΚΑ και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, πώς θα ξεπεραστεί, το λέω όχι στα λόγια πώς θα ξεπεραστεί, πώς θα ξεπεραστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Γιατί έχουν μπει καινούριες προδιαγραφές πλέον για οποιαδήποτε διακίνηση. Μια άλλη ερώτηση που έχω να κάνω, ή αν θέλετε μου απαντάτε και συνεχίζω, γιατί δεν έχω βάλει αντίστοιχη ερώτηση. Θα μισώ τα γασπό για το τρίμηνο. Εάν έχετε ξεκινήσει στο μήνα και λέμε ότι ναι, παίρνουμε μια απόφαση και πάμε στο εργοστάσιο, η ελεκτική υπηρεσία δίνει άλλα τρία τρίμηνα, έχει δικαίωμα να δώσει άλλα τρία τρίμηνα, να συνεχίσει για ένα χρόνο, τη στιγμή που έχετε βγει να κάνετε ένα ακόμα. Όχι να καθησυχαστείτε στον πιλωτικό και δεν νομίζετε με μια πέρα. Αν έχει ξεκινήσει διαδικασία και πάει το πρώτο χαρτί, ότι να ήταν κόμπεδα προέκτηση, η ελεκτική υπηρεσία ετοιμάζει εμεί το έτοιμο, το στέλνει ο Δήμο, πέρα το εγκρίνει, δεν υπάρχει τότε το εγκρίνει. Ποια είναι η ελεκτική υπηρεσία. Η ελεκτική υπηρεσία του Υπουργείου. Το οποίο είναι συμφωνούμε ότι η διαχείριση πλέον των απορριμμάτων έχει περάσει στα χέρια του Υπουργείου. Τουλάχιστον με την τελευταία του Κουκουλόπουλου. Δεν έχουν να κάνουν λοιπόν οι Δήμοι όσον αφορά τη διαχείριση. Άρα, κατά πόσο λοιπόν οι Δήμοι μπορούν να κάνουν μια προγραμματική σύμβαση όταν η διαχείρισή του δεν περνάει, θα περάσει αναγκαστικά στην κεντρική διαχείριση που είναι η διοίκηση. Γιατί με τον τελευταίο ο νόμο που έβγαλε ο κ. Κουκουλόπουλο είπε το εξή, ότι ξέρετε κάτι. Οι Δήμοι δεν κάνανε τώρα τίποτα, ούτε φόρτα μπορούν να κάνουν, ούτε ευθύνη έχουν, γιατί αυτή ήταν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια η θέση των Δήμων. Τα πετάγανε όλα από πάνω του, δεν μπορούσε να γίνει υποροθέτηση και κατά αυτόν τον τρόπο ο κ. Κουλόπουλος, ο οποίος είχε ήδη τοποθετηθεί στην Τρίπολη, τον Ιανουάριο, δεν ξέρω αν είσαστε τον Ιανουάριο στην Τρίπολη, είπε λοιπόν στην Τρίπολη ότι εφόσον δεν μπορεί κανένα Δήμο να αναλάβει ακόμα και να υποροθετήσει, τότε θα τα πάρει το Υπουργείο. Έτσι είχε πει και το υλοποίησε. Ναι, αλλά έδωσε το δικαίωμα στην περιφέρεια και αποφασίζει και η περιφέρεια. Και η περιφέρεια. Όπως έγινε παραδείγματος χάρη τώρα με τον κύριο Τρεγκατέα στην λέει ότι εγώ αφού δεν βρίσκω λύση με την ΠΕΡ της Κεντρικής Ελλάδος, άρα λοιπόν όποιος δήμαρχος έχει και μου προτείνει κάτι, έχω 47 εκατομμύρια, μου λέει τι είναι αυτό που θα κάνει και μου δίνει τα λεφτά. Και είχε δώσει σε τρεις δήμους τα διαφορετικά πράγματα. Εγώ έχω άλλο από τον κύριο Κουκουλόπουλο τα χέρια μου που λέει το εξής. Που αναφέρεται στους Φόρτσα και λέει ότι ο περιφερειακός θα έχει δυνατή διαχείριση των απορριμμάτων και της εφαρμογής του πέρσης. Άρα λοιπόν η δική σας εφαρμογή, αυτή η πιλωτική, δεν θα πρέπει να περάσει από το πέρσης όταν ξεπεράσουμε το τρίμηνο του πιλωτικού. Θα έχει περάσει πριν τελειώσει το τρίμηνο. Δεν έχει περάσει όμως, άρα πρέπει να είναι τροποποίηση του πέρσης. Οτιδήποτε μας ορίζει νομοθεσία αυτή τη στιγμή είναι τρίμηνο πιλωτικό. Ωραία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει όταν γίνει οποιαδήποτε σύμβαση να περάσει μέσα στο πέστα.
Το περιφερειακό σχεδιασμό, εφόσον μιλήσατε για την περιφέρεια. Πώς η περιφέρεια θα εγκρίνει την κοινωνική. Αν υπάρχει ένα Δήμο, ο οποίο λέει: εγώ έχω τα λεφτά, δεν ρωτάει καμιά περιφέρεια, κανένα ΕΠΚ. Κάνει το τρίμηνο πληρωτικό. Το πληρώνει τσέπη. Ο Δήμο. Άρα πρέπει να έχει ο Δήμο λέει τα χρήματα. Αν τα έχει. Αν δεν τα έχει. Πληρωτικό όμω. Εάν δεν τα έχει, λοιπόν πάει στην περιφέρεια και λέει: κάνω αυτό. Ο κ. Λουκιώτη πήγε στον κ. Λαπίνο και ο Σαπίνο τον πλήρωσε, του άλλο τα λεφτά. Και από εκεί πέρα πληρωνόμαστε εμεί πλέον. Τον έχει πληρώσει. Για το τρίμηνο. Ποιο τρίμηνο. Όταν θέλει να κάνει από τρεις μέρες και πάνω. Από εκεί πέρα λοιπόν, επειδή τα λεφτά αυτά έχουν πάει στις περιφέρειες, πάγεται λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος Ζωτά και λέει: εγώ θα ξεκινήσω να κάνω και αυτό. Και δεν σου ζητάω λεφτά. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εγώ δεν σου ζητάω λεφτά. Δεν θέλω να μου δώσει λεφτά. Εγώ θέλω να μου δώσει την άδεια μου, τίποτα άλλο. Τα βρήκα τα λεφτά. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν σε αφορά το σώμα. Δεν σε αφορά εμά όμω. Πώ δεν αφορά. Αφορά και τι αφορά τα λεφτά. Εγώ δεν σε αφορά εσά, τον κύριο είπαμε. Αυτό λοιπόν αφορά εμά, σαφώ αφορά. Γιατί εδώ βλέπουμε και ένα κόστο τη τάξη των 92 ευρώ. Είπα ότι δεν σε αφορά. Να κάνουμε ερωτήσει. Λοιπόν. Από ό,τι κατάλαβα, το εργοστάσιο δεν έχει κατασταθεί στην Ελλάδα, γιατί ήδη η πρώτη είναι στους δύο μήνες. Αλλά υπάρχουν 5.000 ευρώ. Εγώ πάντως δεν είμαι στην Ουγγαρία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Συγγνώμη, για παρέτηση. Στην Ουγγαρία έχει σύμμικτο. Μονάδα πάντως δούσε 5.600, αλλά δε. Η Ουγγαρία είναι Ελλάδα. Η Γερμανία δεν είναι Ελλάδα. Στην Γερμανία δεν θα βρείτε σύμμικτο. Αλλά δείτε συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό σας είπα. Όχι δεν έχουμε μονάδα, μονάδες έχουμε ατελείωτες. Όσο πάλι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όχι. Τώρα ετοιμάζουν 14 τέτοιες μονάδες με διαφορετικά προϊόντα όμως ιδιωτικές. Πρέπει να πάμε λίγο μπροστά. Λοιπόν, γιατί αν μιλούμε λέω, αυτά λέω τα εξής. Λοιπόν, γιατί έχω πάρει τώρα σε πολλά, έχω πάρει κάθε νομαρχία, κάθε δεκτήριο. Μας έπαιρνε και 10 εκπρόσωπους εταιριών και συζητούσαμε και το αποτέλεσμα ήταν εντελικό στο τέλος. Γιατί στο τέλος έφτανε σε ένα σημείο που η κεντρική διοίκηση δεν αποφάσισε για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Γι' αυτό το λέω. Κάτι άλλο. Μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι ο όγκος, μια και το μετράτε σε όγκο και σε τόνο, τα αστικά απορρίμματα στις 3.000 κατοίκους ή στους 14.000 κατοίκους χοντρικά που είμαστε στην περιοχή. Ετησίως 1%. Δηλαδή θέλω να μου πείτε ότι οι 3.000 κάτοικοι κάνουν παραγωγή 3.000 τόνους το χρόνο. 3.000 τόνους το χρόνο. Ήταν 3.500 αλλά λόγω κρίσης μέσα να τρώνε και πέσει το χρόνο. Όταν συζητάτε και λέτε για κυβικό, είναι πιεσμένο ή είναι το απορρίμμα του χώρου. Το απορρίμμα του χώρου. Το απορρίμμα του χώρου. Αν σας πω το όλο σας κλέβω. Θα σας πω όχι, ξέρετε γιατί σας στέκω μέσα αυτό θα σας πω. Γιατί αναφερθήκατε και είπατε 200 κυβικά την ημέρα είναι η μισή Αττική. Είναι τόσο. Πώς είναι τόσο, αν τα μεταφράσουμε αυτά της Αττικής, τα 200 κυβικά την ημέρα είναι 20 απορριμματοφόρα, για να ρωτάτε. Γι' αυτό σας ρωτήσα, αν είναι τόσο πόρμα. 20 απορριμματοφόρα της μισής Αττικής. 20 απορριμματοφόρα της μισής Αττικής είναι 20 απορριμματοφόρα. Θα σας πω εγώ το εξής, ότι στο Δήμο κάνει δύο πριν και στο Δήμο Ερμηνεωνίδα σήμερα, θέλουμε εμείς 14 απορριμματοφόρα την ημερήσιος. Κάνω λάθος σε αυτό το σήμα. Θα είναι λίγο υπερτιμικόσα. Πόσο, δηλαδή το καλοκαίρι πηγαίνουμε γύρω στους 65 με 70 τόνους και το χειμώνα είμαστε γύρω στους 30. Έτσι. Πόσο είμαστε. Δεν θέλουμε 14 από την ημέρα. Το 14 αποκλείεται. Σημασία έχει και δέκα να θέλουμε είναι 200 κυβικά. Συγγνώμη, λέω τα 100 κυβικά, 10 απορριμματοφόρα. 10 απορριμματοφόρα. Θέλουμε 100 κυβικά. Άρα δηλαδή εμείς κάνουμε παραγωγή ως η μισή Αττική. Αυτό λέτε τώρα δηλαδή. Επίσης, μου δώσετε τους κάτι. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Κάτι άλλο. 15. Με βεβαρημένο το καλοκαίρι που σας πληροφορώ ότι. Τι ισχύει! Με βεβαρημένο το καλοκαίρι που σας πληροφορώ για τις ξενοδοχειακές μονάδες, αν πάμε αναλυτικά, ο Δήμαρχος πρέπει να το γνωρίζει. Έχουμε μια καλλιτικότητα, όσον αφορά την δυναμικότητα στο Ίδρα Beach και στο Πόρτο Ίδρα πριν. Στο Πόρτο Χέλι που είχε 90.000 διανυκτερεύσεις. Αυτά λοιπόν, αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουν. Λοιπόν, θέλω να πω, δεν έχει σημασία, αλλά θα πρέπει όταν μιλάμε για βάθος 15 ετίας, αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να τα υπολογίσουμε.
Επίσης, ήθελα να σα πω πώς ξεπερνιέται. Ναι, συγγνώμη, το θέμα της μελέτης του εργοστασίου δεν νομίζω τώρα. Σήμερα δεν είναι αυτό το αντικείμενο. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ήθελα να το αντικείμενο δεν είναι, αλλά πέσε στο τραπέζι η πρόταση για εργοστάσιο. Συγγνώμη. Δεν έχω πιστεύει το εργοστάσιο. Υποθέτω ότι εμεί θα πρέπει κάπου να το εξεργαστούμε στο μυαλό μα και να λύσουμε κάποιε απορίε. Γι' αυτό αλλιώ δεν είχε νόημα. Για να λύσουμε τι απορίε πρέπει πρώτα να πάρουμε τα πάντα στο εργοστάσιο. Λοιπόν, πάτε, δεν θέλετε. Για να πάμε στο εργοστάσιο θα πρέπει να ξέρουμε τι λέει αν στο. Όταν πάμε στο εργοστάσιο λοιπόν θα βγουν οι χημικοί, μηχανικοί και οι οικονομικοί, τεχνικοί κατασκευαστέ και θα βγάλουν όλη τη μελέτη και αυτοί που μπορεί να έχει ανακαλυφθεί και αυτά πάνε και τι άντρε. Δεν είναι το θέμα μου, είπαμε επιχειρηματία. Με βάλετε να έχω δεκαετία, δεν τι έχω. Συγγνώμη, τότε μπορούμε να κάνουμε. Μα δεν έχω κι άλλε. Το κομμάτι το ιδιοκτησιακό, αυτή τη στιγμή δεν ανήκει στο Δήμο. Δεν απαντήσατε. Πώς θα λυθεί. Ας ο Δήμος. Μα συγγνώμη. Μα ο Δήμος μπορεί να νοικιάσει το χώρο. Όχι, αν έχει καταρτήσει το απάντητο. Ο Ευρώπης δεν νοικιάσει, δεν έχει πάνω στο κομμάτι. Εγώ για να το θεματοποιήσεις. Σε νοικιασμένο τι είσαι, πώς θα ανοίγω πιο σε ερώτη. Κύριε, για αυτό να πω. Δεν είσαι έναν ιδιότητα, πήγε στον νοικιάσμα για τρεις πρόεδρες. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό έκανε. Αυτό είναι διαφορετικό. Αν όμως έχει χώρος ο Δήμος, αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή αυτό είναι διαφορετικό. Άρα μιλάμε ότι θα χωροθετήσουμε κάπου αλλού τον χώρο της εργασίας. Τα υπολείμματα, έχουμε ένα υπόλοιμα. Μιλάτε για μια επεξεργασία σύμμυκτο, διαλογή και μιλάτε ότι θα πρέπει αυτό να αδρανοποιηθεί. Αν μπορούσατε να πείτε με λίγα λόγια τι σημαίνει αδρανοποίηση και με ποια μεθοδολογία. Σας είπα καταρχήν, όταν ανοίγουμε τα βλέμματα που είναι ήδη πολύ κορεσμένα σε ένα σημείο, λέω και με αριθμό και στιγμή. Μιλάω για τα καθημερινά. Το θέμα τα καθημερινά δεν χρειάζεται γίνεται διαλογή ότι είναι να φύγει σε ιατρικό πρέπει να κοντέινερ, ιατρικό κοντέινερ και να πάει ψηλά σε εταιρείε που διαχειρίζονται κτλ. Το γυαλί το μέταλλο δεν πάει σε νέο σύνολο στην ΑΠΑ. Μα μένει το οργανικό, το οποίο το οργανικό είναι αυτό που γίνεται και πώ το πει. Δεν είναι όμω όλα οργανικά. Όλα είναι όλα οργανικά. Από τον Δράι, έστω και τα ανακυκλώσουμε, τα διαθέτουμε εμείς στην αγορά. Εμείς δηλαδή, θα θέλετε να πείτε ότι ανοίγοντας τη σακούλα ακριβώς. Δεν μένει απολύτως τίποτα. Ακριβώς, απολύτως τίποτα. Δηλαδή αδρανοποιούνται όλα. Όλα τα αστικά που μπορεί ενδεχομένως να έχουν μια φιάλη γαζιού, λέω να πάρουν. Ναι. Να έχουν αυτά που είπατε τα ιατρικά. Να υπάρχουν κάποιες μπαταρίες μικρές, όχι οι μεγάλες μπαταρίες, οι οποίες ενδεχομένως να μην υποθέσουν στην ανάγκησή μας. Φυσικά και παίρνουν και πάνε σε εταιρείες που τα παίρνουν. Έχουμε ειδικές συμφωνίες και όλοι τα παίρνουν. Τα επικίνδυνα απόβλητα. Είπατε για τα εΕΑΑ. Η ΕΕ δεν διαχειρίζεται τα επικίνδυνα απόβλητα, αλλά διαχειρίζεται μόνο τα επικίνδυνα. Η εννοείται επικίνδυνα. Επικίνδυνα μιλάω για μέταλλα, βαρέα, μιλάω για οποιοδήποτε. Βαρέα δεν έχετε. Γιατί δεν έχετε παλιά βιομηχανία. Τι εννοείται, που η παλιά μπαταρία μπορεί να το παράξει. Μπαταρία του κινήτου. Μπαταρία του κινήτου ή οποιοδήποτε άλλο. Ή πλακέτε σε λιτωτικό υπολογιστό. Αυτή δεν έχει βαρέα. Πώ, παράγει κάποια μέταλλα. Αυτή δεν έχει βαρέα. Αλλά πάντα λέει ότι υπάρχει και η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση με κρυβό. Πάει εκεί. Το κάθε προϊόν πάει όπω το ιατρικό, όπω είναι το τραυμαπλάστη κτλ. Πάει σε αυτό που πρέπει να πάει. Όπω και το πεβέσαι, όπω και το τραπάκι, όπω όλα. Εσείς, επειδή η οποιαδήποτε επέκταση μια σύμβαση αυτή τη τρίμηνη πιλωτική θα πρέπει να περάσει από περιφερειακό σχεδιασμό. Όπου ο περιφερειακό σχεδιασμό γνωρίζεται ότι. Δεν περνάει από πολιτική υπηρεσία μόνο. Δεν περνάει το. Μόνο από ελληνική πίστη. Ο Ιδριακός Ιδριακός είναι μεγάλος Ιδριακός, δεν άλλασε κάτι. Ανθρωποποιείται ο περιφερειακός σχεδιασμός. Όποιος περιφερειακός σχεδιασμός. Πάει το ανάποδο. Γίνεται το περιφερειακό. Επιμένει ακριβώς από τέτοιες πρωτοβουλίες. Γι' αυτό είπα ότι περιφερειακός σχεδιασμός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η διαχείριση δεν θα γίνει κανένα λουστάκι. 10 χρόνια, πώς είναι το γεώμενο. Η διαχείριση λάσπη, επειδή είπατε ότι γίνεται μέσα στο βιολογικό. Πώς, με ποιο τρόπο,
όπως βγαίνει από το δικάτερ, όπως βγαίνει από το δικάτερ που δεν έχει εργασία, και έχει ένα σειράδιο πάλι, με πάντα με δικάτερ που έχει με ανάδευση για να μην έχουν μελωδίες, καλύπτεται, αδωνοποιείται, μένει το προϊόν 40%, το οποίο το παίρνουν εμείς και το διακομούν. Και πω, το τελικός αποδέκτης είναι. Το τελικός αποδέκτης είναι για την αρχή, δηλαδή να φτάσουμε στο εργοστάσιο το χώρο. Σε τα λίγα τώρα, τι ξέρεις εδώ θα παίρνουν. Πάνε σε τσιμιτομιμηχανία στην Τουρκία, με ειδικό χωρικό, και όταν μισώσουμε το εργοστάσιο, βγαίνουν με κλαδέματα κτλ. Και γίνεται μια πρώτη μορφή παλαιδιότητα και πληρωθείτε στην αγορά σαν πληρωτικό. Η αρχή όμως για να ξεκινήσει το πιλωτικό θα δίνουμε για κάψη στην Τουρκία. Η μονάδα της εργασίας που είναι η επόμενη φάση, όπως είπατε, μονάδα φούρνο, όπως είπατε, μιλάμε για τι όγκο επεξεργασίες. Ανάλογα τι μαζί με τις προβλέψεις, τι έχουμε σήμερα και ποιες είναι οι προβλέψεις για 25 χρόνια. Αυτό βγάζουμε και βγάζουμε την δυναμικότητα της μονάδας, μόνο ότι μας βγάλει αυτό το νούμερο. Τι επεξεργασία κάνει το οργανικό, θερμική, ψυχτή, πώς το επεξεργάζει το οργανικό για να γίνει κομποστοποίηση, χρησιμοποίηση. Η κομποστοποίηση είτε με αναπόθεση είτε με θερμική. Κάνουμε το θερμική. Δεν κάνετε θερμική. Σαφώς και όχι. Δεν κάνετε θερμική. Το σειράδιο τη στιγμή που το ανοίγουμε όταν είναι το ανακυκλώνουμε με κάποια μηχανή όπως είναι υπάρχουν που λέμε εκεί πέρα. Το αερίζουμε για να κάνουμε την κομποστοποίηση. Όταν έχουμε κοντά σπίτια και δεν θέλουμε να έχουμε καθόλου μυρωδιά, γιατί μπορεί να έχει τα 5 μέτρα να έχει παραπάνω, τα σκεπάζουμε με την κορ. Το είδα, μάλιστα. Έτσι, το σκεπάζουμε λοιπόν με την κορ. Αυτό βγαίνει μόνο η υγρασία, τίποτα άλλο. Και υπάρχουν αγωγή μέσα με ειδικά κλαδέματα και κάτι που φοιτούν το σκουπίδι, το έχει ήδη, περνάει και γίνεται αναερόβια χώνευση. Πολύ ωραία. Γίνεται αερόβια. Αναερόβια. Η αερόβια είναι στο εργοστάσιο. Εδώ λοιπόν πάμε και στη μονάδα που θέλετε να κάνετε βιοαερίου. Ακριβώς. Δηλαδή εδώ δεν ισχύει αυτό που είδα κάτι σε σειρά σκεπασμένα. Είδα κάπου σε ένα φυλάδιο σε σειρά σε αλλασμένους είναι η κομποστοποίηση. Ή είναι η αερόβια. Αυτή είναι η αναερόβια. Από εκεί παίρνει το μεθάνιο. Όχι. Από πού παίρνει το μεθάνιο. Για να καταλάβουμε κι εμείς. Όταν έχουμε να κάνουμε κομποστοποίηση προϊόντος, έχουμε μία με την πάπου στο εκεί. Μάλιστα. Και ένα που είναι στη σειρά. Αυτή η μονάδα είναι συγκεκριμένα στο Αμβούργο, δίπλα στο ποτάμι που πίνει νερό η πόλη. Μάλιστα. Το Αμβούργο είναι Αμβούργο, δεν είναι Ελλάδα, έτσι. Μάλιστα. Για να καταλάβετε. Λοιπόν, εδώ κάνουμε κομποστοποίηση μόνο. Μάλιστα. Και λέγεται αναερόβια χώνευση. Όταν μπει στη δεξαμενή για να γίνει βιοαέριο, γίνεται αερόβια χώνευση. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Εδώ και στις δύο περιπτώσεις έχουμε αναερόβια. Όπως εσείς θα φτιάξετε κομποστοποίηση ή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το. Μετά γίνονται πάλι και τα δύο. Δηλαδή η κομποστοποίηση δεν σταματάει. Τι σκοπεύετε εσείς να δώσετε. Όχι, το εργοστάσιο ήταν και τα δύο μετά. Και κομπός και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Απλά επειδή έχουν προϊόντα που πρέπει να οριμάσουν για να μπουν, για να γίνει αερόβια, η κουτσουλιά δεν μπορεί να σπίσει εξαμένη. Βγάζει λίπους. Πρέπει να κομποστοποιηθεί, να πέσει το BOD και το COD για να δούμε στην εξαμένη. Είναι ορισμένα προϊόντα που δεν έχει χειρίζεται μόνα. Πρέπει να γίνει μια επεξεργασία στην αρχή. Ωραία. Και τα ανακυκλώσιμα, τα υπόλοιπα, και τελειώνω να μην παίρνω το χρόνο σας, τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα είπατε κάνετε μια συμφωνία με την. Έχουμε ήδη συμφωνία. Δεν έρχεται εδώ. Θα το πάω. Πώς. Έχω δει κάπου και είναι. Έχω πρέσει το τέλο. Έχετε εξετάσει τι όγκο έχουμε μη κομποστοποίηση των υλικών σου ψηλών. Ναι, ξέρω πάρα πολύ καλά και μάλιστα εγώ διαφημίζω με το ΤΑΠΑΚ. Το ΤΑΠΑΚ δεν θα το πάρει κανένα. Η ερώτηση μου ήταν η εξή. Έχετε εξετάσει την αναλογία οργανικού φορτίου στα δικά μα τη Ευρυονίδα στα απορρίμματα. Ναι, δεν έχετε κάνει, δεν έχετε πάρει κάποια μηχανία. Όχι, λέω, έχετε εξετάσει πόσο σε όγκο. Ποια είναι η αναλογία σε οργανικό. Δεν θυμάμαι απ' έξω, τι έχω. Το έχετε εξετάσει.
Έχει την υπόψη, δηλαδή έχουμε πολύ, πολύ πλαστικό συνεμιό, το ξέρετε. Δεν σε δράμα, άμα να σας πω κάτι να το ξέρετε, ότι θέλετε, θέλετε να τα πάρετε. Να σας εξηγήσω γιατί. Ο καταναλωτής που πληρώνει το τέλος ανακύκλωσης, το οποίο το παίρνει έτσι, το τέλος να πάρει, είναι υποχρεωμένο νομοθετικά να τα πάρει. Άμα θέλει, άμα θέλει, ας το ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα μία παρέμβαση. Υπάρχουν θέματα. Όσο, κοιτάξτε, όταν πριν ανοίξει η κουβέντα αυτή, κανείς δεν είχε στο μυαλό του ερωτήσεις για αυτό. Όσο ανοίγεται η κουβέντα, θα υπάρχουν και ερωτήσεις. Γι' αυτό είπαμε, αυτή είναι μια κουβέντα προετοιμασίας. Ένα ερώτημα, το καθένα μπορεί να πάρει μια γραμμή και να κάνει να γράψει κάτω τις ερωτήσεις χαρακτήρα διοικητικού ή χαρακτήρα τεχνικού και θα προσπαθήσουμε αυτές τις ερωτήσεις και με την επίσκεψή μας βέβαια. Λοιπόν, να δούμε. Αν κατάλαβα καλά. Στο πιλωτικό δεν έχουμε παραγωγή ενέργειας και αέρα. Έχουμε ένα από το πιλωτικό μόνο. Ένα από το πιλωτικό. Για πέστε μου κάτι, έτσι που εγώ δεν είμαι. Γιατί δεν μένουμε εκεί στην παραγωγή του εδάφου βελτιωτικού για οικονομικούς λόγους. Προχωράμε δηλαδή στο εργοστάσιο για να μας... Για να κερδίσει τον λόγο. Για οικονομικούς λόγους. Και επιχειρηματίας. Εγώ, αν συνεχίσω να σκάνω πληρές και τρόφια, γιατί θα πω να βγάζω λεφτά. Ο πολίτης και ο Δήμος δεν θα βγάζανε. Ενώ στη δεύτερη φάση... Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Δηλαδή, κάντε το πιλωτικό, θα πληρώνουμε. Τώρα πληρώνει η περιφέρεια. Εάν πάμε... Συρή! Εντάξει, να δείτε. Ελπίζω ότι όλοι έχουμε την αγωνία αυτή με τα σκουπίδια. Ένα θέμα είπα, δεν θα ανοίξω κουβέντα για το τι έγινε πως έγινε. Αλλά έχουμε μπροστά μας ένα οξύδατο και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και πρέπει να αφιερώσουμε ώρες συνεδριάσεις όσες χρειαστεί για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εγώ, κοιτάξτε, σας είπα ότι η μεταφορά είναι όνειρα αστερικής νυχτός των δεμάτων. Λέγαμε θα τα πάνε στη Γερμανία, θα τα πάνε, το είχα πει από την αρχή και είχα μιλήσει για επιθέματα τέτοια. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η διαδικασία η σημερινή πρέπει να μείνει σε ερωτήσεις. Η αυτή η παρουσίαση να αποτελέσει ερέθισμα για τον καθένα που ενδιαφέρεται. Να πάει να ψάξει το ίντερνετ από εδώ, από εκεί. Δεν σας κρύβω ότι σπατάλησε ένα με την υπόσχεση του Κουκουλόπουλου ότι θα μεταφερθούν, ότι θα μπορούν να μεταφέρουν τα σκουπίδια και ερευνώντας το θέμα σπατάλησε ένα μέρος του χρόνου και δραστηριότητά του να ψάχνουν για τα κουρτέρια που μεταφέρουν και πώς υποστήριζε. Αλλά εγώ αυτά όλα ανατρέπονται, δεν χρειάζονται. Και για μένα προσωπικά το λέω και είχα τοποθετηθεί, δεν ξέρω, νομίζω είναι ο Σταύρος εδώ, στον Τροβά, είχα τοποθετηθεί και είπα ότι αυτά τα σκουπίδια είναι δικά μας, είναι σκουπίδια μας και πρέπει να εξαντλείται. Η διαδικασία η όλη της επεξεργασίας και της αδερνοποίηση και τη διαχείρισή του σε εμά που τα παράγουμε. Ακριβώς. Και γι' αυτό η πρόταση αυτή μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Από την πρώτη στιγμή μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί δεν χρειάζεται μεταφορά έτσι μεταφορών από εδώ, από εκεί, δέματα χωρίς αποδέξη, ιστορίες και ένα σωρό τρελά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να την εξετάσουμε αυτή την πρόταση. Εγώ δεν είπα να την υιοθετήσουμε. Εγώ την φέρνω εδώ για να την εξετάσουμε αυτή την σοβαρή πρόταση κατά την νόμο και δεν κρύβω, θα σας πω κάτι, για όλα είναι έτσι, ότι και σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και τώρα και στις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί ότι γενικά τα πολύ ωραία, τα φοβάμαι λίγο, γιατί είναι πολύ ωραία για να είναι πιστευτά δηλαδή, γιατί όπως μας τα είπατε. Αυτό είναι λίγο ναι.
Και γι' αυτό θέλουν μεγάλη εξέταση. Αλλά γρήγορα όμως θέλουν, πρέπει να αλλάξουμε γρήγορα, δεν μπορούμε να το... Λοιπόν, μισό λεπτό. Υπάρχουν κάποιοι δημότες, ο κύριος Μίτσο, ο κύριος Γιού, ο κύριος Δημαράκη, που είναι από την Ορκοπία. Ναι, ερωτήσεις έχουμε, κύριε Λεμή. Να συμφωνήσω σε οτιδήποτε τύχη να μπορούμε να ανταπτώσουμε τα θέματα που έχουμε να συμφωνήσουμε. Άκουσα την πρότασή σου, έχω πολλά και να δεν θα τα δώσω. Γιατί πώς θα προσπαθούμε να τα όλα πάρα πολύ. Εγώ νομίζω, εμείς έχουμε γύρω στα 10.000 τόνους σκουπίδια σε βάρος περίπου. 20.000 τόνους και 12.000. Σε βάρος είναι 12.000 τόνια. Αυτό είναι γράφω να κάνει το γραψιασμό. Δεν είναι 400 εκεί. Εσύ να κάνεις μια διαλογή στην πηγή από την Ευρώπη. Πάρεις μια διαλογή στην πηγή. Αυτό τα ζήγεις από πιο. Και τα οργανικά. Τα οργανικά. Στην πηγή. Στην πηγή. Τα οργανικά σε τα μεταναστευτικά με το φυσικό τρόπο. Διαλογές και τα αντιμετωπίσεις. Λοιπόν, με τους 12.000 τόνους το χρόνο η θεωρία μεθάνιο, χούμο, ρεύμα, φυσικό και αυτά δεν το βλέπω. Έτσι, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα όσο τα χρόνια. Λοιπόν, θα εκεί θα σταματήσουμε να μην έχουμε ασχοληθεί. Έχει ασχοληθεί, θα έχει δώσει και την κυβέρνηση τη λύση. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά, εκεί υπάρχει ένας θεματοποιητής, υπάρχει ένας μικρός βιολογικός καθαρισμός. Αυτά θα τα αξιοποιήσει για τα ανεκτικόσιμα στο μέλλον. Θα έχετε σκεφτεί. Ο θεματοποιητής στο μέλλον μπορεί ο θεματοποιητής να πάει για τα ανεκτικόσιμα. Δηλαδή, να το πει μόνο ανεκτικόσιμο. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει ένα ποσοστό 20%, υπόλοιπα τα οποία θα είναι αδιαχειρίσιμα. Δεν υπάρχει μέθοδος που να μην αφήνει πολύ. Κάντε λιγάκι σε αυτήν. Αν μου λες ότι υπάρχει, δεν υπάρχει μέθοδος που να μην έχει πολύ. Εγώ πάντα μπορεί. Εγώ θα προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, και άμα θέλω να έρθω και εγώ μαζί, να επισκεφτούμε την πηγή. Διότι έχουμε τρέξει, έχουμε ακούσει πολλούς, όπως είπε ο κ. Βυρισκά τα τελευταία χρόνια. Πήγαμε και στο Σούκο, γιατί ο Σούκος ήταν μια επανάσταση στην Αθήνα. Μην ανοίξει ο Ρόλας. Όχι, όχι, αν δεν κόβει τώρα, δεν με αφήσει. Σα παρακαλώ. Λοιπόν, κατά γύρω οτιδήποτε συζητάμε, δεν θα μου λέτε ότι βρέθηκε ο κύριος και έκανε μία μηχανή, δεν με ενδιαφέρει. Φέρτε μου τις πιστοποιήσεις του κυρίου στα πανεπιστήμια. Και από το κάτω που χρησιμοποιείς θα συζητήσω αν θέλω να πω. Τότε κύριο δεν θέλω να πω. Γιατί εγώ δεν ξέρω ποιος θέλω να πω. Δεν θέλω να περιμείνω σε αυτό το θέμα. Ωραία. Ο κύριος Γεωργίου, ερώτηση. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Το παραγόμενο περιοριστικό οργανικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα βιολογικά. Ότι βιολογικές καλλιέργειες. Φυσικά, διοικητικό βιολογικό. Έχετε πιστοποίηση σαν παραγόμενο υλικό από το πιστοποιητικό οργανισμό εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως και από το Ιούσα. Το πιστοποιεί η Τέγκρα Αυστρίας. Ας το πει η Τέγκρα Αυστρίας. Εγώ έχω μια διάλογη. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Δεν θα μαλλίζετε την ιστορία μέσα Αυστρίας. Δεν σε καταλάβω. Εγώ θα σας φέρω ένα προϊόν με ΣΥ και ένα προϊόν με τίγλας. Και εσείς πέστε μου το ΣΥ είναι καλύτερο από το ΣΥ. Εγώ θέλω πιστοποίηση. Εγώ είμαστε δύο οργανισμοί στην Ελλάδα. Είναι η πιστοποίηση μας και πώς προσπαθούμε. Όχι, δεν είναι το δεύτερο, είπατε ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει να μην. Έχετε πιστοποιητικό από τον Γιούστα.
είστε καλά. Γι' αυτό όπως είπατε δεν έχουμε τον κύριο, δεν είναι καμία μισθοποίηση. Για ανταγωνιστή. Δεν έχουμε οποιοδήποτε ανταγωνιστή και μισθοποίηση. Μα αυτό που ας ζητήσω είναι να είμαστε ανταγωνιστές και να έχουμε ένα καλό ανταγωνισμό. Όχι για κάποια που λέω ότι έκανα αυτά. Εγώ είμαι μηχανές μου. Πιστοποιημένες, οι αντικοσοπίες μου πιστοποιημένες, το προϊόν μου πιστοποιημένο, με διεθνείς φορείς, το ΙΚΜΕ σας πληροφορώ ότι δεν μπορεί να κάνει. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται, σε όλη την Ελλάδα. Πάει στο ΕΣΠΑΗ από το πόρο συναδέλφων. Δεν ξέρω. Είναι ενότητα ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Το πόρο πάει. Πάει. Ούτε το χρόνο ξέρουμε, ούτε το χρόνο ξέρουμε. Το μήνυμα.
8 μήνες, λέω 9 για να είμαι μέσα. Η μεταφορά μόνο σε σχέση με όσο η περιφέρεια είχε υποσχεθεί θα κόστιζε 2 εκατομμύρια. Μόνο η μεταφορά. Εσύ, το δική που θα πήγαινε, αυτό θα πρέπει να πληρώνοντα. Τι μαγιώσε, έχεις βρει εμείς κι άλλους. Όπως οι 12 ευρώτες στόχοι που έχουμε τώρα, ήδη στους 9 μήνες θα έχουν προσθεθεί επιτέλους. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον επειδή έγινε το συσσωρευμένο, θα κάνουμε μια τιμή φίξη. Θα πούμε πείτε στην περιφέρεια χι ποσό για όλα μέχρι το 8 μήνο. Αλλά διαπραγματεύεται. Σαφώ το είπα την αρχή αυτό. Βεβαίω. Όχι, παραδέχεται. Κατεβαίνει το λειτουργικό, θα κατέβει το λειτουργικό. Θα μα πει κάτι τέτοιο. Σε παραδιαπραγμάτευση γενικώ. Ο κύριο Έκτη. Εγώ δεν θέλω να κάνω καμία ερώτηση. Ο καθηγητή που γίνεται αυτό που ζητάω είναι επιγόντω στο δεύτερο δημοτικό συμβούλιο. Επιγόντω. Το δεματοποιητή το ζήσαμε και το ζούμε. Ναι, και εγώ. Εγώ αυτό να πάμε, αλλά να πάμε καλά προετοιμασμένοι. Να συντομεύσουμε και να προχωρήσουμε να λειτουργήσουμε τα σκουπίδια μας. Το μήνυμα του ποτέ είναι του πολιτικής που διαρκούν γράμματος, πώς είναι το μήνυμα, αν μπορεί να καλυφθεί, ας πούμε, το πολιτικό διόν. Σας είπα ότι το ποτέ είναι ετοιμάζεται ανάλογα την περιοχή. Η Παμοσάρη Χαρή έχει 2 θέσεις. Αν ήταν η Παμοσάρη Πάτρα θα έχει 8 θέσεις. Εδώ τώρα μόνο θα πάει για 4 θέσεις. Είναι. Ο κόσμος που δουλεύει πάνω, ετοιμάζεται, δείτε μία, δηλαδή μας κάνει καλή 1200 άρα, εσείς θα φέρετε 1600 άρα, η πάντα θα έχει 1800 άρα, είναι όλη ταινία. Αυτό είναι σχεδιασμός, το κάνω εγώ. Ωραία, η που το ετοιμάζει, που το ετοιμάζει για τι ποσότητες. Τι μόνο αυτό. Τι μόνο αυτό. Τι μόνο αυτό. Τι μόνο αυτό. Τι όταν πρόκειται να πάρουν τις αποφάσεις που θα περιλαμβάνει πάρα πολλά σύνδεση και επιχειρημένα πράγματα και θα γίνουν εκεί οι τοποθετήσεις και ερωτήσεις, όπως και όλη η διαδικασία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πες ότι σήμερα εμείς είμαστε ετοιμασμένοι και παίρναμε αυτή την απόφαση. Από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση. Σε πόσο χρονικό διάστημα εσείς. Εγώ σε 3-4 εβδομάδες. Μάξιμο. 3-4 εβδομάδες. Ένα μήνα. Μάξιμο. Θέλει να κάνει μικρή τίποτα και ο Σύρις. Καταρχάς, η δικιά μου τοποθεσία έχει το εξής. Καταρχάς, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Γιατί όσο υπερβαίνεται, μερικά ερωτήματα έχουν εκεί. Τουλάχιστον σε εμάς που ακούμε αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά, καλώς δεν είχαμε προετοιμαστεί και από πριν για να γνωρίζουμε ακριβώς μερικά θέματα τα οποία είναι εξειδικευμένα. Εντάξει, βλέπω ότι υπήρχε ένας άγγελος τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε. Θέλω, δήμαρχε, και παρόλο που μέσα δεν αναφερθεί σε πάλι, αναφέρεσαι. Λοιπόν, λέω λοιπόν, ότι καλό είναι, δεν θα αφήσω θέμα, γιατί το έχουμε πει 10.000 φορές. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν να είμαστε όσο μπορούμε περισσότερο προετοιμασμένοι, να ξέρουμε επιστημονικά ορισμένα θέματα, να ξέρουμε ποια είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί αν προχωρήσουμε καταρχάς στο δεύτερο στάδιο ή στην επέκταση της σύμβασης, θα πρέπει να βγαίνουν οπωσδήποτε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή, πρέπει να ακούνε ορισμένες αδειοδοτήσεις, οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, δεν θα σταθώ όπως αυτό. Όχι, δεν μιλάω για το ποιότητα, μιλάω για αυτήν. Είναι δικιά μου δουλειά. Έτσι, λοιπόν, εντάξει, στο θετικά μου το κάνω, έτσι λέω το διαδικαστικό, θα το δούμε και θα το διαδικαστικό. Επίσης, ήθελα να σας πω το εξής, ότι δεν θέσατε ένα θέμα ότι δεν μπορούμε να πάμε στις απορρίμματα στην Αττική. Η νομοθεσία είναι από το 2008. Από το Φεβρουάριο του 2008. Δηλαδή, υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. Η απόφαση είναι 55.373, 21 Δευτέρου του 2008, που απαγορεύει καταρχάς τη μεταφορά απορριμματοφόρων
στην απαγορεύει στο γεωσύνο, έχω και τον κανονισμό εδώ πέρα να σα το δείξω. Και μάλιστα το 2010 βγήκε και απόφαση στην ομαδική αυτοδιοίκηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή μιλάμε για τη διακίνηση των ανακυκλώσιμων και των επικίνδυνων αποβλήτων, θέλει ειδικές αδειοδοτήσεις ακόμα και στο να περάσουν. Δηλαδή θέλω λοιπόν στην εισήγηση και στα στοιχεία που θα μας παραθέσετε να είναι περιστατωμένα όλα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σιγουριά όσον αφορά το θέμα αυτό. Και επίσης θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή ο Δήμαρχος δεν θέλει να απαντήσω. Θα απαντήσω, εντάξει. Εντάξει, παρακαλώ. Ο Δήμαρχος λέει να μην απαντήσετε, εμείς τον δεν καταργηθούμε. Εδώ μέσα. Εμείς έχουμε όλες τις άδειες μεταφοράς, οτιδήποτε προϊόντων, οι οποίες σας παρακολουθούν και θα πώς θα ελεγχθούν. Γιατί εμείς κάνουμε και μεταφορές σε δικιά μας εταιρεία, μπορούμε να παραχωρήσουμε τις δικές μας άδειες σε ειδικά κοντέινερ, σε ειδικές μεταφορές να κάνουμε. Θα το απαντούσα σαφώς και δεν μπορούμε χωρίς άδεια να κάνουμε κάτι. Αν νομίζετε ότι εμείς θα είμαστε παράνομοι, τότε θα σταματάμε να συζητάμε. Πρόσφατα ο Δήμος Τρίπολης είχε πάρει απόφαση για μεταφορά σκουπιδιών ανακυκλώσιμων. Επιτρέπεται τα ανακυκλώσιμα υλικά να μεταφέρονται. Με λίγο σου. Το 2008, ναι, εγώ είμαι εκείνος που το έλεγα αυτό, όταν με κατηγορούσαν κάποιοι, γιατί το 2006, προεκλογικά το 2005, είχα πει ότι θα προσφύγει τη μεταφορά στα λιώσια, όπως έκανε η Αγία Τριάδα, το Άργον, και άλλη δίνει της Αργολίδας. Και χαίρομαι που το ακούω τώρα που το αναγνωρίζει ο κύριος Σύρης, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα μετά μεταφορά, και αυτό τότε το είχα πει αυτό. Το ζήτημα είναι... Το 8 δεν υπήρχε, το 2006 όμως, το 6. Εγώ είχα μιλήσει το 6 για μεταφορά, δεν μίλησα από το 10. Όχι, δεν το είχα πει, εγώ το 10 για μεταφορά. Τώρα επιχειρούμε να δώσουμε μία λύση σε κάτι το οποίο είναι σχιζοφρενικό πράγμα. Κάνουμε τα σκουπίδια βήματα να τα πάμε στην πάθα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ακούσατε εδώ τι θα γίνει. Πληρώσαμε να δέσουμε δέματα και να τα σκίσουμε ξανά τα δέματα αυτά. Θα τα ανοίξουμε εκεί επιτόπου. Αυτό δεν είναι ψυχοπαθολογικό, τι είναι. Συγγνώμη, εκφράζομαι και σαν γιατρών. Δηλαδή, πήρα ο δημότης να φτιάξουμε θέμα για να φύγει ώρα να το ανοίξουμε εκεί πέρα. Σήμερα από τύριο καλή, θεωρώ ότι είναι καλή. Τότε καθηγής θα είναι καλή. Δεν θεωρώ τίποτα εγώ. Συμφωνώ να βοηθήσουμε. Αν ξέρω, κύριε Μίτσου. Αυτό είναι το καθηγήσεις τότε. Ποιες καλές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ψάχνουμε εμείς εδώ, δεν ψάχνουμε. Είστε σίγουροι για αυτό που λέτε? Ας το δούμε κι αυτό. Ας το δούμε κι αυτό. Το άλλο το είδαμε. Ωραία, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν πιστεύω, αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Πολυπάδη, σε παρακαλώ. Δεν ψάχνουμε για μια λύση διαχείρισης απλά των
των στερεών αποβλήτων μας που παράγονται καθημερινά. Εμείς έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι αυτό που το έχουν όλοι οι Δήμοι και το άλλο είναι πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια που είναι στα δέματα, που το έχουμε μόνο εμείς και οι Μολάοι. Αυτό το πρόβλημα. Δεν το έκανα άλλο στην Ελλάδα. Γι' αυτό απεγνωσμένα ψάχνουμε, ρωτάμε δεξιά-αριστερά, παρακαλάμε υπουργούς, γραμματείς, περιφέρειες, ιστορίες για να δοθεί μία λύση σε αυτό το μεγάλο θέμα. Και πρέπει, κύριε Αντωνόπουλε και κύριε Δημαράκη, εγώ δεν θα προχωρήσω σε καμία λύση αν δεν είναι ομόφωνη. Δεν πρόκειται εγώ να προχωρήσω και να προτείνω λύση, ούτε εγώ θα υπογράψω. Μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξουδότηση, αλλιώς θα μείνουν τα δέματα εκεί. Θα τα χαιρόμαστε. Και αν δεν είναι η λύση καλή αυτή εδώ, που μπορεί να μην είναι, βρείτε εσείς καλύτερη ως αντιπολίτευση. Προτείνετε κάτι να κάνουμε όμως. Όχι να καταλάβουμε. Σας παρακολουθώ ευθύς εξ αρχής ότι στο μείζον θέμα αυτών των σκουπιδιών μόνο αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Αλλιώς θα φτάσουμε εκεί πέρα. Μόνο να αφού εξετάσουν όλες οι παράμετροι, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. Εδώ συμφωνώ ότι είναι επίγον το θέμα και πρέπει να γίνει γρήγορα. Το ζήτημα. Γιατί έχουμε χρέος όλοι, όχι εμείς, αλλά και η αντιπολίτευση να δώσουμε λύση και μεγαλύτερο χρέος έχει η αντιπολίτευση να δώσει λύση που δημιούργησε αυτό το θέμα εκεί. Αφού θέλουμε να τα πούμε τα πράγματα. Όχι, δεν είναι μόνο για την αντιπολίτευση, είναι και τις περιφέρειες. Θα έχουμε εξαντήσει το θέμα χρέος. Ένα συμπληρωματικό. Από το 2008 είχατε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσατε να μεταφέρετε. Με το άρθρο 86 δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Είναι πλέον διπλό το πρόβλημα. Τότε ήταν μόνο, τώρα είναι διπλό. Ούτε να αναγγίξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρη για το πρόβλημα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.